Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 12 ημέρες πριν τις κρίσιμες εθνικές εκλογές, το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο, εκατέρωθεν βολές από τους υποψηφίους, με τους ίδιους βέβαια να ανοίγουν την ατζέντα τους για το αύριο της χώρας και βέβαια να ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους, και αναφερόμενοι βέβαια στους λόγους για τους οποίους είναι υποψήφοι και ζητούν την ψήφο των πολιτών. Ψηφίζω Ελλάδα, η σημερινή εκπομπή εδώ στην Κρήτη TV, και καλεσμένοι ο Νίκος Οικουμενίδης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Κυρία Θεανό Βρέντζου, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Σταύρος Καλουδάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Οικουμενίδη, να ξεκινήσω με εσάς. Λάβαμε το μήνυμα, αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις. Χάσαμε το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο όλα είναι ανοιχτά στο πολυπόθητο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικός είναι ο συγκεκριμένος στόχος από τη στιγμή που υπάρχει μία διαφορά ψευροεκλογής που αγγίζει σε 9 ποσοστιαίες μονάδες. Κοιτάξτε, ζητάμε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, των συμπολιτών μας, γιατί θέλουμε μια ανάπτυξη για όλους, μια ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και με αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Γιατί θέλουμε μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους εργαζόμενους, και θέλουμε αυτές οι θέσεις εργασίας να είναι καλύτερα αμοιβόμενες. Γιατί θέλουμε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα μοιράζει με φορολογικές δικαιοσύνες τα βάρη στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ζητάμε και θέλουμε και προσπαθούμε για την ευάθυνση του κοινωνικού κράτους, για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ασφάλειας στην κοινωνία. Ζητάμε τέλος την ψήφο των συμπολιτών μας για ένα δημοκρατικότερο και αποτελεσματικότερο κράτος. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της εκπομπής να αναφερθούμε. Υπάρχουν και διάφορες θεματικές. Κυρία Βρέντζου, είναι όντως κρίσιμες οι επερχόμενες εκλογές, οι εθνικές εκλογές στη χώρα μας? Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο τόπος μας τα τελευταία χρόνια έχει περάσει μία πρωτόγνωρη κρίση, η οποία έχει να κάνει καθαρά με ύφεση και μία επιδοματική πολιτική. Και αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι ένα σχέδιο, μία στρατηγική ανάπτυξη, την οποία υπηρετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γενικότερα οι προτάσεις του όσον αφορά την οικονομία. Ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο προτάσει χαμηλούς φόρους, στήριξη των επενδύσεων για να δημιουργηθούν ισχυρές υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν στη συνέχεια να δώσουν δουλειές, καλοπληρωμένες, καλά αμοιβόμενες δουλειές, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους γενικότερα, να τους δώσουμε όραμα, να τους δώσουμε ελπίδα, να γυρίσουν οι 500.000 νέοι οι οποίοι έχουν αναζητήσει και έχουν βρει καλές δουλειές στο εξωτερικό, το οποίο βέβαια αποτελεί για την Ελλάδα ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι λύπη, δεν μας αξίζει αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δεν μας αξίζει να ζούμε σε ένα τόπο ο οποίος έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ένας τόπος ο οποίος είναι ευλογημένος, που έχει όλες τις δυνατότητες και να μην μπορούμε να ανασάνουμε οικονομικά. Η υπερφορολόγηση των τελευταίων ετών έχει γονατίσει και έχει εκμηδενίσει και έχει εξαφανίσει τη μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη η οποία πάντοτε αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με επιδοματικές πολιτικές. Δεν μπορεί να γίνει φτωχοποιώντας τη μεσαία τάξη και στη συνέχεια να δημιουργούμε στρατούς επιδοματούχων. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ανάπτυξη. Ο τόπος θέλει ανάπτυξη, παραγωγή πλούτου, μέλλον για τους ανθρώπους του, να μπορούν να ονειρεύονται οι νέοι άνθρωποι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μάλιστα. Κύριε Καλουδάκη, να περάσω σε εσάς. Σήμερα είχαμε και μία δήλωση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, της κυρίας Γεννηματά. Υποστήριξε και επισήμανε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται το κόμμα μας να αφήσει τη χώρα να πέσει στα βράχια. Είμαστε ήρεμη δύναμη, είμαστε μία δύναμη σταθερότητας και ομαλότητας. Τι σημαίνει αυτό μετεκλογικά? Συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή μήπως ψήφος ανοχής στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θα σας απαντήσω και αυτό, αλλά θα πω το εξής. Κύριε Παραγιωτόπουλε,
Το κίνημα αλλαγής είναι μια δύναμη, εθνική πατριωτική δύναμη. Στα δύσκολα πάντα στέκεται. Πάντα. Μην ξεχνάμε ότι η κρίση στη χώρα μας που ήρθε από το 9, έγινε γνωστή στον κόσμο, δεν ήταν από το 9. Ήταν πολύ πιο πριν, το 9 φάνηκε στον κόσμο. Τότε το ΠΑΣΟΚ έβαλε πλάτη κόντρα σε όλες τις άλλες δυνάμεις με τα ζάπια και τα αντιμνημονιακά και τις πλατείες. Έβαλε πλάτη το 12, έβαλε πλάτη το 15. Μην ξεχνάμε το 15 τι έγινε από το 14, το πρώτο εξάμεινο του 14 και το 15 όταν πήγε ξανά να πέσει η χώρα στα βράχια. Ξαναέβαλε πλάτη το 15. Πάντα η χώρα, το κίνημα αλλαγής, ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, βλέπει το καλό της χώρας και νοιάζεται για τη χώρα. Πάνω απ' όλα. Δεν πρόκειται να δώσω εμείς ψήφο εμπιστοσύνη σε κανένα. Είμαστε ο χώρος, ο πατριωτικός πραγματικά χώρος. Και θέλουμε να παραμείνουμε εκεί στα δύσκολα. Έβγαλε τη χώρα, την κράτησε ζωντανή, όταν οι άλλοι πήγαν να τη φουντάρουν. Και θέλουμε και πάει και τώρα. Ο τρόπος, το δίλημα που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης, ότι αν δεν πάρω αυτοδυναμία θα πάω εκλογές τον Αύγουστο και τα υπόλοιπα, εκεί απάντησε η κυρία Φόφη γεννηματά και είπε ότι το κίνημα αλλαγής είναι πατριωτικό κόμμα. Οπότε σημαίνει ότι δεν πάμε σε εκλογές. Το Σύνταγμα ορίζει ρητά τη διαδικασία. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, εμείς ελπιστούμε ότι θα έχουμε πολύ αυξημένα ποσοστά. Θέλουμε να παίξουμε την πραγματική αντιπολίτευση, την πραγματική αντιπολίτευση και αν δυνατόν και την αξιωματική. Έτσι, και θα δείξει το Σύνταγμα είναι καλά δομημένο και έχει λάβει υπόψη του όλα τα ενδεχόμενα. Είναι η πρώτη εντολή, είναι η δεύτερη εντολή, είναι η τρίτη εντολή, είναι όλοι μαζί μετά να τα κουβούνε. Εκεί θα δούμε και φυσικά δεν αφήνουμε τη χώρα να κυλήσει ξανά πίσω. Μάλιστα, κύριε Γουμενίδη, ο Πρωθυπουργός έχει κάνει λόγο για δύο διαφορετικά σχέδια. Πριν πούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, όχι θέλω να αποφύγω την ερώτησή σας, αλλά άκουσα διάφορα πράγματα εδώ, λες και δεν υπάρχει παρελθόν. Από τώρα άρχισε, από την ώρα της εκπομπής άρχισε ο χρόνος της Ελλάδας. Όπως. Όπως. Λέει η κυρία Βρέτζου, καλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Δεν κατάλαβα. Η Νέα Δημοκρατία έφτασε την ανεργία στο 30%. Η ενιαία ανεργία έκοψε τους μισθούς 60%. Διασυριζόμενη την κρίση. Τότε πού ήταν η γραμμή των καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας? Διαφορετικές συνθήκες. Θα κάνω εγώ το συνήγορο τώρα του διαβόλου. Διαφορετικές συνθήκες σε χρόνια μνημονίων, φαντάζομαι. Μα μιλάω για τα χρόνια των μνημονίων. Παραδώσανε τη χώρα με μείον 500 εκατομμύρια, μείον μισό δις στα ταμεία. Και φτάσαμε σε μία τετραετία με 30 δις μαξιλάρι, ομπρέλα απέναντι στις επιθέσεις όλων στην ελληνική οικονομία. Με δάνεια σπλάτου λαού. Που ήταν, θα φτάσουμε και εκεί κύριε, περιμένετε, περιμένετε, θα τα πούμε όλα. Πού ήταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία όταν η ανεργία έφτανε στο 30%? Πού ήταν η Νέα Δημοκρατία όταν το ΑΕΠ της χώρας χάθηκε κατά 25%? Πού ήταν η Νέα Δημοκρατία όταν έφευγαν οι νέοι μας στο εξωτερικό? Ποιος κυβερνούσε τη χώρα εκείνη την περίοδο που έφυγαν οι 500.000 άνθρωποι στο εξωτερικό? Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω μια ερώτηση προς τους δυο σας. Γιατί χρεοκόπησε η χώρα? Δεύτερη ερώτηση και προς τους δυο σας. Από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τι θα αλλάξετε? Τι θα αλλάξετε, τι έκαναν λάθος που δεν θα το εφαρμόσετε τώρα, που έχετε το πολιτικό θράσος να ζητάτε την ψήφο του λαού για να οδηγήσετε τη χώρα σε μια νέα πορεία? Ψήφο εμπιστοσύνη σε κανένα. Ψήφο εμπιστοσύνη σε κανένα. Είπα. Η κυρία Γεννηματά, τουλάχιστον οι δημοσιογραφικές μου πληροφορίες αυτό λένε. Αυτό δεν κάνετε ερωτήσεις, ωστόσο παίρνετε το ρόλο του δημοσιογράφου. Ποτέ και δεν το λέω καλλιτολογώντας. Ωστόσο πρέπει να απαντήσουν. Ποτέ δεν είπε σε κανένα. Ποτέ σε κανένα κανάλι δεν έκανε δήλωση η κυρία Γεννηματά ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, κάνω την εξής ερώτηση. Ναι, θα σας απαντήσω. Προς τους εκπροσώπους του κ. Δεν διαψεύδει, ωστόσο, κύριε Καλουδάκη. Ποιος είναι ο προσανατολισμός σας? Για τα σενάρια και τις ερμηνείες που δίδονται. Ακριβώς. Δεν τα διέψευσε, αλλά εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Συμφωνείτε σε αυτό. Ποιος είναι ο πολιτικός σας προσανατολισμός και η πολιτική σας πηξίδα? Υπάρχει η μάχη αυτή τη στιγμή τη συντήρηση με την πρόοδο. Με ποιον τάσσεστε? Λοιπόν, ο κάθε ανάση καταλαβαίνει τι λέει και η κυρία για να φτάσει σαφή στο λόγο τη. Δεν αφήνει υπονοούμενα ούτε πώ θα. Ο καθένας το εκλαμβάνει όπως θέλει. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
ποτέ δεν έκανε δήλωση γεννηματά ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη. Κύριε Γεννηματά. Εγώ σας ρωτώ ευθέως. Όσο αφορά αυτά που είπατε για την κρίση, ξεχάσατε ότι όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ το έλλειμμα ήταν 15,6%. Τον κύριο Γεωργίου 12 φορές το δικάστηκε, 12 φορές αθωώθηκε. Πήγα στα δικαστήρια. Το ξεχάσετε αυτό, φαίνεται. Και τι παραλάβετε εσείς το 2015. Μείον μισό δις τα ταμεία του κράτους. Μείον μισό δις, που δεν ήταν μείον μισό δις, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά όταν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ ήταν 36,5 δις. Κύριε Καλουδάκη, για να προχωρήσουμε λίγο την συζήτηση. Μα σοβαρολογούμε τώρα και κάτι έχει την κρίση. Προφανώς σοβαρολογώ. Προφανώς δεν αστείευομαι. Εντάξει. Γιατί δεν αστείευεται κανείς με την τύχη του λαού μας, δεν αστείευεται κανείς με τη ζωή του λαού μας και προπαντός εγώ ως εκπρόσωπος της αριστεράς και του κόμματος που κυβέρνησε τα τελευταία τρία χρόνια. Κυρία Βρέτζο, ο λόγος σας για να κλείσουμε λίγο την. Έπρεπε να ολοκληρώσουμε συζήτηση και να προχωρήσουμε. Έπρεπε να πτώσει. Εδώ τα λέγατε ότι θα κύριε Καλουδάκη, μία νοτελεία. Με ένα νόμο, με ένα. Αν θέλετε να σας απαντήσω σε αυτό, ευχαρίστως. Το λέγαμε το Γενάρη του 2015, προφανώς δώσαμε μία μάχη, προφανώς δώσαμε μία μάχη και ζητήσαμε και τη στήριξη του λαού μας. Ομολογώ ότι ναι, δεν περιμέναμε την αντίδραση των Ευρωπαίων, των δανειστών μας, δεν ήταν φίλοι μας, ήταν οι δανειστές μας. Και πράγματι τον Αύγουστο, τον Ιούλιο του 2015 είχαμε μία να προχωρήσει πολιτική ήττα. Με τι κόστος. Κυρία Βρέτζου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αναφέρθηκε ο κύριος Οικουμενίδης στο ΑΕΠ της χώρας πριν και μετά. Να σας πληροφορήσω λοιπόν ότι το ΑΕΠ της χώρας, κύριε Οικουμενίδη, το 2015 που αναλάβατε ήταν 177 δις και σήμερα είναι 146 δις. Υπάρχει λοιπόν μία τεράστια μείωση. Βγήκατε τότε και υποσχεθήκατε και ευαγγελιζόσαστε ότι θα σχίσετε τα μνημόνια και εν πάση περιπτώσει είσαστε υπέρ ή κατά των μνημονίων και εν πάση περιπτώσει θα αναπτύξετε, δεν σας διάκοψα κύριε Γουμένη, και εν πάση περιπτώσει θα φέρνατε την χώρα σε μια αναπτυξιακή τροχιά και μας φέρατε το τρίτο και το χειρότερο μνημόνιο, κύριε Γουμενίδη, με την υπερφορολόγηση και το γονάτισμα της μεσαίας τάξης, με αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το επιχειρήν να σηκώσουν κεφάλι. Και έρχεστε σήμερα και συζητάτε αυτό το οποίο δεν έχετε αναπτυξιακή πολιτική, κύριε Γουμενίδη, αυτό το οποίο κάνετε και δρομολογείτε και ακολουθείτε, δεν έχετε φιλοσοφία ανάπτυξης. Το μόνο το οποίο σας ενδιαφέρει είναι η επιδοματική πολιτική και η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Είναι η φιλοσοφία σας αυτή, δεν έχετε αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ανάπτυξη, να πάει ο τόπος μπροστά. Η στήριξη στη μικρομεσαία επιχείρηση, στήριξη γενικότερα στο επιχειρήν, σεβασμό στον άνθρωπο, κύριε Οικουμενίδη. Οι νέες δουλειές οι οποίες θα δημιουργηθούν με τις νέες επενδύσεις, με τη στήριξη των επενδύσεων και τις νέες και δυνατές επιχειρήσεις, βασικά στηρίζουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, με την φτωχοποίηση την οποία τους έχει συμβεί, έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους. Βλέπετε ανθρώπους θλιμμένους, έχουν χάσει το χαμόγελό τους. Οι νέοι άνθρωποι φεύγουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ελπίδα στους νέους μας, κύριε Γουμενίδη. Λοιπόν, θα επαναλάβω καταρχήν τα ερωτήματα που δεν πήρα απάντηση, γιατί εγώ δεν ήρθα εδώ για να παίξω σήμερα στην εκπομπή. Πρώτον, ποιες είναι οι διαφορές της πολιτικής που θα εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Μητσοτάκη από το πρόγραμμα που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία υπό τον Σαμαρά Βενιζέλ? Δεν πήρα απάντηση. Δεύτερον, οι 500.000 ξένοι έφυγαν στο εξωτερικό επί κυβερνήσεων Σαμαρά Βενιζέλου, δηλαδή επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία τότε και τι θα κάνει τώρα διαφορετικό για να τους φέρει πίσω? Τρίτον, να απαντήσω στην υπερφορολόγηση. Ποιος έβαλε, πριν φτάσουμε στην υπερφορολόγηση, στη διάρκεια της διαχείρισης της κρίσης. Κύριε Γουμενίδη, 4 χρόνια κυβερνάτε. Τι κάνατε για τους νέους αυτούς 500.000? Ποια είναι τα κίνητρα τα οποία δώσατε? Και ποιες είναι οι αναπτυξιακές πολιτικές οι οποίες δρομολογήσατε ούτως ώστε να έρθουν? Κάθε χρόνο φεύγουν όσο και περισσότεροι. Κάθε χρόνο, κύριε Γουμενίδη, φεύγουν όσο και περισσότεροι. Θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τα ερωτήματα αντί που θα θέσω και θα διατυπώσω να ακούσουμε την ατζέντα όλων των υποψηφίων και των κομμάτων. Για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση, μην αναλωθούμε σε θέματα που δεν έχουν ουσία και θα κουράσουμε και τον κόσμο. Ποιο δεν έχει ουσία? Ποιες είναι οι διαφορές
του προγράμματος Σαμαρά Βενιζέλου από αυτό που επαγγέλλεται σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ουσία? Κύριε Γουμενέδη, θέτεται ερωτήματα τη στιγμή που εγώ βρίσκομαι εδώ για αυτή τη δουλειά. Και δεν πήρα απάντηση από τους εκπροσώπους των κομμάτων που κυβέρνησαν δεν τότε. Δεν πήρα τον λόγο, κύριε Γουμένη, θα σα δώσω τον λόγο. Ωραία. Εγώ μιλάω για την κυρία Βρέτζου, η οποία προετοιμάζεται για να πάρει τη θέση. Κύριε Γουμένη, ούτε εγώ πήρα απάντηση στην αρχή για τα δύο σχέδια στα οποία αναφέρεται ο Πρωθυπουργός. Αυτό ακριβώς θέλω να. Για αυτά τα δύο σχέδια θέλω να μιλήσω. Να απαντήσω για την υπερφορολόγηση. Πριν. Τσάνιο τραπέζι. Κύριε Γουμένη, να ολοκληρώσουμε. Να απαντήσω στην υπερφορολόγηση που είπε η κυρία Βρέτζου. Ωραία, δεν απαντώ. Αναφερθείτε για να κλείσουμε. Ωραία. Την παρένθεση μεγάλη που ανοίξαμε. Το πρώτο είναι ότι το 12-14 έκλεισαν 230 από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και την πολιτική που ακολούθησε, έκλεισαν 230.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την περίοδο 12-14 υπό την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου βρέθηκαν στον δρόμο 800.000 άνθρωποι. Άμα έχει τέτοιους φίλους η μεσαία τάξη, τι τους θέλει τους εχθρούς? Τρίτον, το 83% της φορολογικής επιβάρυνσης. Δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο με πολλά νούμερα. Το 83% της φορολογικής επιβάρυνσης, επαναλαμβάνω, επιβλήθηκε την περίοδο 10-14. Το 17% της φορολογικής επιβάρυνσης επιβλήθηκε από το 15 και μετά. Παράλληλα όμως, μετά τον Αύγουστο του 18 που βγήκαμε από τα μνημόνια, από το τρίτο μνημόνιο που το είπε η κυρία Βρέτζου το χειρότερο, το πρώτο δεν το κλείσαν καν, το δεύτερο δεν το κλείσαν καν, τις αξιολογήσεις της χώρας δεν τις είχαν κλείσει καν, εμείς βγήκαμε από τα μνημόνια, έχουμε αντιστροφή αυτής της φορολόγησης. Μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση 13%. Να βάλουμε μια τελεία, κύριε Γουμενίδη. Θα έχετε στη συνέχεια τη δυνατότητα να αναφερθείτε. Να μην αναφερθώ στο τι μειώσαμε στην φορολογία. Θα έχετε τη δυνατότητα στη συνέχεια να αναφερθείτε, κύριε. Επιλεκτικά μειώσατε το ΦΠΑ στην εστίαση, κύριε Γουμενίδη. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καλουδάκη. Να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις, κύριε Καλουδάκη. Ευχαρίστω, αλλά δεν παύσατε να απαντήσετε. Κύριε Καλουδάκη, μονόλογο. Κύριε Γουμενίδη, προχωρήστε σε μονόλογο. Ξαναλέω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έσωσε τη χώρα. Ψήφισε πραγματικά δύσκολα και σκληρά μέτρα. Αυτό είναι αλήθεια. Ψέματα από μένα ποτέ δεν θα ακούσετε. Όμως, ήταν τόσο άδικα και τόσο άχρηστα, όπως έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, και πολλοί άλλοι, κατάργησή τους, που τα κράτησε όλα το 15 ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα. Δεν κατάργησε ούτε ένα. Και όχι μόνο τα κράτησε όλα, έβαλε τα δικά του, τόσα πολλά, με σκοπό, και τι πήρε, μία χώρα η οποία τα 36 δις είχα γίνει μικρό πλεόνασμα και όχι 500 εκατομμύρια που είχε πει προηγουμένως ο κύριος Γουμενίδης. Και τι παρέδωσε, το δημόσιο χρέος ανεβασμένο στα 180 δις, είναι τώρα που μιλάμε, οι καταθέσεις των συμπολιτών μας τέρμα κάτω, τον έμφυα που δεν είναι νόμος ο οποίος βελτιώνεται αλλά καταργείται, τον αύξησε. Ποιος έφερε τον έμφυα και πόσο τον αυξήσαμε? Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά θέλω να απάντησε. Δεν διέκοψα κανένα. Πόσο αυξήσαμε τον έμφυα? Δεν διέκοψα κανένα. Να ολοκληρώσω, κύριε Σκουμπάκη. Πόσο αυξήσαμε το συμπληρωματικό έμφυα? Πόσο αυξήσαμε τον έμφυα? Λοιπόν, παραδίδει τη ΔΕΗ. Ούτε όλα με τη ΔΕΗ τι γίνεται. Ποιο τα πλήρωσε αυτά όλα? Πάλι ο ελληνικός λαός. Πάλι ο ελληνικός λαός. Εμείς, και σαν κίνημα αλλαγής, γιατί ακούω για ανάπτυξη, για ανάπτυξη, για ανάπτυξη. Ανάπτυξη θέλουμε και δεν γίνεται η χώρα, δεν γίνεται η χώρα να βελτιωθεί. Το επίπεδο το δικό σας, των παιδιών που μας βλέπουν απέναντι, πραγματικά, και όλων των Ελλήνων πολιτών, εάν δεν έχουμε ανάπτυξη. Κύριε Καλουδάκη, κυρία Γεννήματα, η κυρία θα σας βοηθάω, ξαναδίνω πάσα. Αναφέρθηκε σήμερα σε επενδύσεις 100 δις ευρώ και για 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό και δεν ξέρω πότε έχει έτσι υλοποιηθεί πρόγραμμα κόμματος προεκλογικό που αναφέρεται σε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Ναι, ναι. Για να υλοποιηθεί τώρα. Η κυρία Γεννηματάκη, για να το πει, θα έχει κάτι στο μυαλό της που εγώ προσωπικά για τα 100 δις δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είμαι στο μυαλό της, δεν έχω τις γνωριμίες και τις επικοινωνίες που έχει η κυρία Γεννηματά. Το σέβομαι όμως, την εκτιμώ αφάνταστα και δεν λέει λόγια του αέρα. Μπορώ να πω όμως ότι εμείς θέλουμε πραγματικά επενδύσεις, αλλά με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ναι, να τελειώσει η γραφειοκρατία, όχι εις βάρος όμως του περιβάλλοντος. Ναι, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους εργαζόμενους. Ναι, στην αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού. Ναι, σε όλα αυτά. Μια τέτοια ανάπτυξη δίκαιη και ελπιδοφόρα πράσινη, εμείς αυτοί ευαγγελιζόμαστε. Επίσης, εμείς θέλουμε μια τελικά να επέρθει κάποτε ένα πρόγραμμα, είναι το σχέδιο Ελλάδα του κινήματος αλλαγής, το οποίο δεν πιστεύω να υπάρχει καλύτερο πρόγραμμα που έγινε ποτέ. Το έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Έχει ελλείψεις. Να τις βάλουμε, να πάμε όλοι μαζί. Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος φύγανε, πήγαν όλοι μαζί. Φτάνει πλέον οι έκθρες. Ένα πρόγραμμα να το στηρίξουμε, να φύγει μπροστά η χώρα. Κυρία Βρέτζου, το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις, κάποιες ρυθμίσεις προκειμένου να ανασάνουν τα μικρομεσαία νοικοκυριά. Τι απαντά η Νέα Δημοκρατία σε αυτό? Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό το οποίο λέει, αλλά θέλω πιο μπροστά να απαντήσω στον κύριο Ιγουμενίδη πριν από λίγο, αναφέρθηκε το 2014. Και τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά γενικότερα τον τομέα της ανάπτυξης. Βέβαια, η θέση δική μας είναι ότι εμείς πάμε μπροστά. Πάμε να αφήσουμε πίσω το παρελθόν το οποίο έχει δημιουργήσει και έχει φέρει όλα αυτά τα κακά τα οποία βιώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια. Την αντίδραση των πολιτών οι οποίοι φέρανε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο λέμε, και το 2014 είχε μπει λοιπόν σε μια μεγάλη τροχιά ανάπτυξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία στηριζόμενος καθαρά σε αυτό, ότι θα βγούμε από τα μνημόνια, αυτό το οποίο είπα και προηγούμενα. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και τι λέει? Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε, και αυτό έχουμε, γιατί εμείς ερχόμαστε σήμερα με ένα συγκεκριμένο στοχευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης με πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε όλους τους τομείς, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει ο τόπος μας. Γιατί, κύριε Παναγιωτόπουλο, ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο. Δεν μας αξίζει αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να φτάσει εδώ. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι από τις χώρες, θα πω τη λέξη, δαχτυλοδεικτούμενες σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί έχει όλες τις προϋποθέσεις. Περιβάλλον, θέση στην οποία βρίσκεται στον παγκόσμιο χάρτη, τουρισμό, πολιτισμό, πρωτογενή τομέα. Αυτά λοιπόν, εάν δεν υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική, που δεν υπάρχει με το ΣΥΡΙΖΑ, και θα σας πω το εξής. Εγώ 8 χρόνια αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης επί της ουσίας, στην περιφέρεια Κρήτης, αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνω ερχόμουν συνεχώς, γιατί μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική διεκδικήσαμε την ανάπτυξη γενικότερα της περιφέρειας της Κρήτης. Δυστυχώς, δεν είχαμε, και προσωπικά δεν συνάντησα ευήκοα όντα. Έχουμε καταθέσει και έχουμε προχωρήσει αρκετές προτάσεις γενικότερα για την ανάπτυξη. Την ανάπτυξη που αφορά στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, στον πολιτισμό. Και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Τουρισμού έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Δυστυχώς δεν έχει ανταποκριθεί κανείς. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Γουμενίδη, συγκεκριμένα. Να απαντήσει και να κλείσουμε. Μπορώ να αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Γεωργική Σχολή Μεσαράς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Υπάρχει δυνατότερο, σοβαρότερο, σπουδαιότερο αναπτυξιακό έργο για τον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτης και γενικότερα ανά την Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Ολοκληρωμένη στρατηγική μελέτη κοστολογημένη έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αρχές του 2018. Καταθέσαμε τη θεσμοθέτηση του φορέα για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου. Δυστυχώς, εάν ασχοληθήκατε εσείς, ασχολήθηκαν λοιπόν και εκείνοι τους οποίους την καταθέσαμε. Ο κύριος Γουμενίδης κράτησε τις σημειώσεις του και θα απαντήσει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να μου επιτρέψετε, πιέζει και ο χρόνος. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο πλατό της Κρήτη TV, εκπομπή «Ψηφίζω Ελλάδα» στην τελική ευθεία προς τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Φιλοξενούμενη σήμερα, καλεσμένη ο Νίκος Γουμενίδης, βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ, η Θεανό Βρέντζου, κυρία Βρέντζου, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, και ο Σταύρος Καλουδάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Κίνημα Αλλαγής. Νομίζω χρωστάμε μια απάντηση, περιμένουμε μια απάντηση από τον Νίκο Γουμενίδη. Κρατάω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, είπε ο εκπρόσωπος του Κινάλ, έσωσε τη χώρα. Κρατάω από τη μία απάντηση της κυρίας Βρέτζου, εγώ την εκλαμβάνω ότι αυτό ακριβώς θα συνεχίσουν. Αυτό προς γνώση των ανθρώπων που μας παρακολουθούν και για το τι σκέφτονται να επιλέξουν σε 10 μέρες. Λέει η κυρία Βρέτζου, να αφήσουμε πίσω το παρελθόν. Συμφωνώ, να τα αφήσουμε πίσω και όντως εμείς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάζουμε μπροστά το πώς θα χτίσουμε την Ελλάδα της νέας εποχής. Και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η πλειοψηφία της νεολαίας, η πλειοψηφία της κοινωνίας σε αυτή την κατεύθυνση κινείται. Αλλά λέει επίσης η κυρία Βρέτζου και συμφωνώ απολύτως. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να φτάσει εδώ. Ποιος διαχειρίστηκε την τύχη της Ελλάδας για να φτάσει εδώ? Πού ήμασταν? Τι κάνατε? Όταν έφτανε η χώρα στα βράχια, πώς αντιδράσατε? Ποιες πολιτικές επιλογές έφεραν τη χώρα εδώ? Να κλείσω λίγο με το θέμα της υπερφορολόγησης. Πέρα από τα δεν θα σταθώ στις ανακρίβειες που ακούστηκαν και να παίζουμε την κολοσυθία τώρα, αν αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε ο έμφυα, αν αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε το χρέος. Όπως είπα, μετά που βγήκαμε από τα μνημόνια, μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση, μειώσαμε το ΦΠΑ στην ενέργεια στο 6% και στα τρόφιμα στο 13%. Από 1η-1η του 2021 θα υπάρχει μειωμένος συντελεστής του ΦΠΑ από το 13% στο 11% και από το 2020 ο ΦΠΑ στη διαμονή θα πάει στο 11%, ακριβώς σαν ένα μέτρο ενίσχυσης του τουρισμού. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η μείωση της προκαταβολής του φόρου κατά 50% που ζητούν έντονα οι επαγγελματίες και η μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20%. Κύριε Γουμενίδη, αυτά τα μέτρα έχουν τη συγκατάθεση των θεσμών? Ήταν ενήμεροι θεσμοί για την λήψη των συγκεκριμένων πρωτοβουλίων? Κοιτάξτε, και όταν λέμε βγήκαμε από τα μνημόνια, ναι, εννοούμε ότι με τους θεσμούς προφανώς συζητάμε, διότι είμαστε σε μια κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας της χώρας. Η μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Η μεταμνημονιακή αξιολόγηση, ακριβώς. Αλλά μπορούμε να νομοθετούμε στον τόπο μας, για τον τόπο μας. Μπορούμε να αποφασίζουμε στον τόπο μας, για τον τόπο μας. Μπορούμε, παίρνουμε υπόψη τη γνώμη των θεσμών, αλλά προφανώς σε θέματα που διαφωνούμε και που, αν το θέλετε, διαχρονικά έχει αποδείξει η ζωή ότι είχαμε δίκιο, μπορούμε να εφαρμόζουμε τις δικές μας αποφάσεις. Για παράδειγμα, φωνάζαμε πάρα πολύ καιρό ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει κάνει λάθος. Έχει λάθος εκτιμήσεις. Έχει λάθος εκτιμήσεις για την Ελλάδα. Σήμερα το λένε διάφοροι. Το ψελίζουν ή το λένε πιο δυνατά. Κύριε Γουμενίδη, να μπούμε λίγο στην ουσία. Επιτρέψτε μου όμως. Λίγο για την υπερφορολόγηση. Και σε θέματα που αφορούν τους κριτικούς, θέλετε. Ευχαρίστω, βεβαίως. Προφανώς. Λίγο για την υπερφορολόγηση. Προφανώς δεν είσαστε έτοιμοι, αλλά εγώ παρακολούθησα στο Κρήτη TV και θα ήταν ωραίο αν το αρνηθεί η κυρία Βρέτζου να βάλετε το αντίστοιχο βίντεο. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, στη χθεσινή του συνέντευξη στο Κρήτη TV δήλωσε: δεν θα κάνει καμία μείωση φόρου το 19. Μίλησε για μείωση φόρου για μείωση του ΦΠΑ μόνο στην εστίαση το 2020. Μείωση που την έχουμε ξεκινήσει ήδη εμείς. Και παρέπεψε σε βάθος τετραετίας για άλλες υποτιθέμενες μειώσεις φόρων, αφού πρώτα υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και διαπραγματευτεί με τους εταίρους υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν. Εγώ εδώ, κυρία Βρέτζου, βλέπω ακαθόριστες υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές και ισχυρές διαβεβαιώσεις λιτότητας. Κύριε Γουμενίδη, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Στον πρωτογενή τομέα έγιναν βήματα μπροστά την τετραετία διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ? Προφανώς. Προφανώς έγιναν βήματα στην διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Στον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε, εκεί αναφέρθηκα. Και συγκεκριμένα. Να σας πω, βεβαίως, θα αναφερθώ. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πηγή πλούτου για τη χώρα είναι η εργασία. Η πηγή πλούτου για τη χώρα είναι αυτό που παράγεται από τον πρωτογενή τομέα και αυτό που έρχεται από τον τουρισμό. Με αυτήν την έννοια, εμείς θέλουμε όντως την ανάπτυξη, την ενίσχυση, την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Μπορεί να έρθει ανάπτυξη μέσα από υπερφορολόγηση?
Το πρώτο είναι, όπως σας είπα, τα μέτρα που ήδη πήραμε ελαφρύνσεις στα διάφορα θέματα των, του πρωτογενούς τομέα. Όπως... Δεν είναι μόνο αυτό. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ το αφορολόγητο στις ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα, πράσινη και συνδεδεμένες ενισχύσεις, 12.000 ευρώ. Η εφαρμογή του αφορολόγητος 9.500 ευρώ και για τους αγρότες. Οι επιδοτήσεις του δεύτερου πυλώνα, όπως είναι οι αποζημιώσεις, οι οποίες είναι πλήρως αφορολόγητες. Αυτά είναι μέτρα ενίσχυσης. Με βάση τα δηλωμένα και δηλωθέντα εισοδήματα των αγροτών, μάλιστα, αυτά τα μέτρα φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων και διευκολύνσεων αφορούν τους 9 στους 10 αγρότες. Κυρία Βρέτζου. Αφορούν το 90% των αγροτών. Επιπλέον, να προσθέσουμε ότι επειδή ακριβώς μας ενδιαφέρει η συλλογικότητα στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, οι ελαφρύνσεις, θα ήθελα να προσθέσω έτσι τις φορολογικές ελαφρύνσεις στις ομάδες παραγωγών και στους συνεταιρισμένους αγρότες. Επιτρέψτε μου όμως να μην σταθώ πέρα από τα νούμερα τα οποία πιθανά σε 5 λεπτά κανείς δεν τα θυμάται. Τελεία. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι η λογική μας είναι ότι ο πρωτογενής λοιπόν τομέας είναι ένας πυλώνας που θα στηριχτεί η χώρα, η κοινωνία, η οικονομία για να βγει από την κρίση. Με τούτη την έννοια, εμείς δεν θέλουμε αυτό που γινόταν στη δικιά μου τη γενιά, αγρότης να γίνεται ή κτηνοτρόφος αυτός που δεν παίρνει τα γράμματα. Εμείς θέλουμε να επενδύσουν οι άνθρωποι στον πρωτογενή τομέα, να επενδύσουν στην αγροτική παραγωγή, να επενδύσουν στην κτηνοτροφία, να επενδύσουν στην επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενού τομέα ώστε να παράγουν προστιθέμενη αξία, να επενδύσουν στην σύνδεση του πρωτογενούς. Κύριε Γουμενίδη, εγώ τι έχω κρατήσει τα τελευταία 10 χρόνια και δεν αναφέρομαι μόνο στην διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι και στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ότι κίνητρα για να επιστρέψουν οι νέοι στα χωράφια δεν έχουν δοθεί, κίνητρα για τους επαγγελματίες καλλιεργητές δεν έχουν δοθεί προκειμένου να αξιοποιήσουν τα προϊόντα τους, η φορολογία βρισκόταν και βρίσκεται στα ύψη και προϊόντα κόσμημα, χρυσάφι για την Κρήτη, όπως το λάδι, όπως η σταφίδα, όπως τα τυροκομικά προϊόντα, βρίσκονται εδώ, όπως είπα, στα αζήτητα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς τα αζήτητα τώρα, ξέρετε. Αυτό λένε οι επαγγελματίες και αυτό λένε οι κτηνοτρόφοι και οι... Δεν θέλω να ωρεοποιήσω καμία κατάσταση. Εγώ σας είπα με ποια λογική κινούμαστε. Συμπερασματικά προκύπτει αυτό να βάλουμε μια ανατελεία. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ακόμα στον πρωτογενή τομέα. Κυρία Βρέτζου, ο λόγος σε εσάς. Γιατί κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας ήθελα να πω μερικά πράγματα. Μα θα γίνει μονόλογο στο τέλος. Και... τώρα σε ώρα... Κυρία Βρέτζου. Πρακτικά εμάς με τη λογική που έχουμε, η κατάντια της γεωργικής σχολής της Μεσαράς που τη θεωρεί κόσμημα η κυρία Βρέτζου είναι απαράδεκτη. Πρέπει πράγματι να ενισχυθεί για να βοηθήσει την εκπαίδευση των αγροτών στην Κρήτη. Κυρία Βρέτζου, και ο λόγος μετά στον κύριο Καλουδάκη. Το βέβαια. Όμως είσαι, δε. Βέβαια, κύριε Καλουδάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο Μαλώνης με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια, λέγει μια παροιμία. Αναφέρεται ο κύριος Παναγιωτόπουλος τι θα θέλανε να κάνουν όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Αρχίζω να σας πω ότι την τελευταία προγραμματική περίοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν υπήρχε μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Αυτό και μόνο σας λέω για να καταλάβει ο κόσμος το βάρος, τη σημασία την οποία έχει δώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα στον αγροδιατροφικό τομέα, στη στήριξη των κτηνοτρόφων, των παραγωγών. Πραγματικά ευαγγελίζονται αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα, χωρίς όμως να έχουν κάνει κανένα απολύτως βήμα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι πολιτικές τις οποίες δρομολογήσατε ούτως ώστε να υποστηριχθεί η πραγματική ανάπτυξη. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία πήρατε, κύριε Γουμενίδη, όσον αφορά τη στήριξη της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία πήρατε όσον αφορά τις οργανώσεις και τη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών. Εμείς ερχόμαστε και λέμε στήριξη. Γενικότερα θα φέρουμε ένα νέο νόμο για την συνεταιρισμών και 10% μείωση στις ομάδες παραγωγών. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Μείωση του φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ για τους αγρότες. Ειδικά προγράμματα ενίσχυσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων, τα οποία θα αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που θα δημιουργήσουν την προστιθέμενη αξία, επιπλέον κίνητρα στα συνεργατικά σχήματα. Διασφαλίζουμε σταθερούς πόρους
από τη Νέα ΚΑΠ για όλους και προγράμματα κατάρτισης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτά. Οι αγρότες, οι εκτινοτρόφοι, για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν γενικότερα τους Ευρωπαίους πάνω στον τομέα το συγκεκριμένο, πρέπει να το σπουδάσουν το αντικείμενο, πρέπει να εκπαιδευτούν. Αναφέρομαι και εξακολουθώ και θα το λέω στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Δεν είναι για την Κρήτη και σε πανελλαδικό επίπεδο. Εγκαταλελειμμένα κτήματα, εγκαταλελειμμένα, καταπατημένα, συγκεκριμένες προτάσεις. Εσείς τι έχετε κάνει τα τέσσερα χρόνια? Εσείς που τα διαχειριστήκατε, τι κάνατε? Σας αρέσει αυτό το πράγμα, αυτό το έκτρομα που λέγεται Γεωργική Σχολή Μεσαράς σήμερα? Εμένα το λέτε αυτό? Σε εσάς το όταν λέω, από, το 2010, από το 2012, από το 2014 ολοκληρώθηκε η μελέτη. Κατατέθηκε στο γραφείο και του Υπουργού και, του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Κασίμη. Και αντιδρούν τα κομματικά στελέχη για να μην προχωρήσει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Δυστυχώς, λυπούμε που το λέω. Δεν μας επέβαλε κανείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, από τους Ευρωπαίους την υπερβολική φορολόγηση η οποία έγινε. Δεν ήρθε κανείς να μας πει φορολογήστε, υπερφορολογήστε τη μεσαία τάξη, υπερφορολογήστε τους αγρότες για να βγείτε από τα μνημόνια. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το πλεόνασμα να έρχεται μέσα από την ανάπτυξη, μέσα από την στήριξη της παραγωγής, μέσα από τη στήριξη του τουρισμού, μέσα από την διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, ούτως ώστε ο τόπος να παράγει πλούτο. Άρα λοιπόν το πλεόνασμα να προέρχεται μέσα από την ανάπτυξη, όχι μέσα από την επιδοματική πολιτική. Επίσης, να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε γενικότερα όλους τους τομείς και βέβαια μέσα από την ανάπτυξη και την παραγωγή πλούτου στον τόπο να δημιουργήσουμε πραγματικά ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο κοινωνικό κράτος θα στηρίζει τους αδύναμους μέσα από τις νέες δουλειές οι οποίες θα δημιουργηθούν, να μπορεί να παράξει πλούτο, να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια με την απασχόληση, να αντιμετωπίσουμε την ανεργία με την απασχόληση. Μάλιστα. Κύριε Καλουδάκη, ο λόγος σε εσάς. Ανοίξαμε τη μεγάλη συζήτηση, ανοίξαμε μια ατζέντα που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, οι κριτικοί τις τελευταίες δεκαετίες έχουν τόσο ακούσει. Ωστόσο, να μου επιτρέψετε, δεν έχει γίνει το παραμικρό? Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μόνο ένα ευχολόγιο. Ένα ευχολόγιο. Αλλά έργο ελάχιστο. Δεν μπορώ να το μηδενίσω. Ελάχιστο. Να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο, να γίνει το άλλο, να γίνει τίποτα όμως. Εάν δεν αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας και ο τομέας που φέρνει πλούτο και δεν μεγαλώσει πίτα, δεν γίνεται τίποτα. Θα έχουμε στην έγκα τη φτωχοποίηση. Η Κρήτη έχει ένα φοβερό πλεονέκτημα, γιατί πάμε για τοπικά, αν δεν κάνω λάθος, μιλάτε, δεν είναι? Ακριβώς. Τοπικά. Έχει ένα φοβερό πλεονέκτημα. Έχει προϊόντα, εμείς τα λέγαμε παλιά χρυσάφια. Το λάδι, η σταφίδα και όλα τα προϊόντα της Κρήτης. Το τυρί της. Αυτά πάνε όλα. Βλέπουμε τι γίνεται με το λάδι. Στον αγρότη. Για τον αγρότη ο οποίος δεν είναι σε κάποια ομάδα ή πράσινη, η φορολογία είναι 22% από το πρώτο ευρώ. Το ξέρουμε αυτό. Αν δεν είσαι σε κάποια ομάδα που έχουν κάποια κίνητρα, ναι. Ποιος το θέσπισε αυτό? Δεν διέκοψε κανένα. Θα σου πω πολλά μετά αν θέλετε. Με βλάβια σας άκουγα. Αυτό είναι γεγονός. Πάρα πολλοί αγρότες σήμερα που δεν είναι σε κάποια ομάδα λένε γιατί να πουλήσω το λάδι μου, να το πουλήσω λιγότερο αλλά μαύρα. Γιατί να παράξω? Πρέπει λοιπόν να δώσω μια φοβερή βάση στον αγροτικό τομέα. Δεν πρόκειται όμως να δοθεί η βάση στο αγροτικό τομέα εάν δεν ακούσεις τους αγρότες, τους ίδιους. Δεν μπορείς με μια αίθουσα μέσα να βγάλεις πώς θα προχωρήσει η χώρα. Εάν δεν γίνει μια φοβερή διασύνδεση που τώρα νομίζω η περιφέρεια το έκανε, της αγροτικής παραγωγής, παραγωγών με τα ξενοδοχεία για να προωθούν τα προϊόντα, τα κριτικά, τα τυροκομικά, τα πάντα. Είμαστε μια χώρα που έχει, ειδικά η Κρήτη μας, που έχει τόσο πολύ τουρισμό και
λίγα ξενοδοχεία ακόμα προσφέρουν ατόφια κριτικά αγροτικά προϊόντα. Κύριε Καλουδάκη, πόσο εύκολο είναι οι αγρότες της Κρήτης να επιστρέψουν στο κίνημα αλλαγής, στο ΠΑΣΟΚ, όπως θέλετε μπορείτε να το αναφέρετε, μετά τις τόσες απογοητεύσεις που έχουν νιώσει τα προηγούμενα χρόνια και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ? Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα αυτή πραγματικά να γίνει μαζική επαναφορά όλων αυτών των παλιών συντρόφων. Και θα έρθει. Μετά τις αυταπάτες που αποδείχτηκαν ότι είχαν και τις μετέφεραν και στο λαό και οι οποίοι τις πίστεψαν, βλέπουν τώρα πώς πάει και σας το βλέπω εγώ που κάνω και τις περιοδίες μου και στα χωριά και στον περίγυρό μας. Ήρθε η ώρα να έρθουν αυτοί οι σύντροφοι όλοι ξανά πίσω στο χώρο που ένωσε τη χώρα, που ανέδειξε τη χώρα μας, που έκανε τόσα καλά, όχι πως δεν έκανε λάθη, έκανε και λάθη προς Θεού, πάνω απ' όλα θα το πω πρώτος εγώ, αλλά έκανε και δομές. Δεν μπορεί μια χώρα να κυβερνηθεί εάν δεν έχει θεσμούς, πάνω απ' όλα που ο ΣΥΡΙΖΑ τους πολέμησε με κάθε τρόπο, όποιο θεσμό δεν ήλεγε, όποιο δεν ήλεγε, αν δεν έχει θεσμούς και δομές. Μην ξεχνάμε τα κέντρα υγείας, μην ξεχνάμε τα καπή, μην ξεχνάμε τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία, τα. Έκανε το ΠΑΣΟ. Λάθη πολλά. Ναι, συμφωνώ. Μπορούσε να κάνει κι άλλα. Πολύ, πολύ περισσότερα. Μάλιστα, κύριε Γουμενίδη. Διερωτώ με, ποιος έβαλε τους φόρους στους αγρότες? Διερωτώ με, ποιος θεσμοθέτησε? Δεν το διερωτώ με, αλλά εγώ γνωρίζω τις απαντήσεις. Που στο όνομα της μη διακοπής των συνομιλητών μου δεν απαντούν. Ποιος θέσπισε φορολογία από το πρώτο ευρώ στον αγρότη? Και επαναλαμβάνω, εμείς μετά και την έξοδο από τα μνημόνια ισχύει και για τους αγρότες το γενικό αφορολόγητο των 9.550 ευρώ. Άρα δεν είναι φορολογία από το πρώτο ευρώ. Και επαναλαμβάνω, όπως το είπα πριν. Από πότε? Όπως το είπα πριν, υπάρχουν και εφαρμόσαμε ελαφρύνσεις φορολογικές στις ομάδες παραγωγών, ακριβώς για να ενισχύσουμε τη συλλογική δράση, τη συλλογικότητα κτλ. Διερωτώ με όμως επίσης, που δεν άκουσα από τους συνομιλητές μου, τα ευρωπαϊκά τα χρήματα που ήρθαν από την Ευρώπη για τη βελτίωση της παραγωγής, πού πήγαν, τι έγιναν? Διερωτώ με επίσης. Αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα και όλος αυτός ο πακτολός των χρημάτων που ερχότανε, πόσο αξιοποιήθηκε? Και να έρθω σε ένα τελευταίο μόνο για τη Γεωργική Σχολή της Μεσαράς. Χωρίς ερωτήσεις, χωρίς διερωτώ με. Θα πω τη δικιά μου άποψη, που την έχω εκφράσει και γραπτά, την έχω εκφράσει και προφορικά και στις επισκέψεις μου στη σχολή και στις συζητήσεις μου με τους αγρότες. Όπως είπα και εισαγωγικά, πιστεύω κύριε Παναγιωτόπουλε ότι η Γεωργική Σχολή της Μεσαράς μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ρόλο επιστημονικής υποστήριξης των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με το πρωτογενή τομέα. Κύριε Γουμενίδη, γιατί δεν το κάνετε? Έτοιμη είναι η μελέτη κοστολογημένη και το θεσμικό πλαίσιο. Ποια μελέτη? Και το θεσμικό πλαίσιο. Ποια μελέτη μου μιλάτε? Μελέτη την οποία την ανέθεσε η Περιφέρεια Κρήτης, έχει υλοποιηθεί και έχει εκπονηθεί από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, εντελώς κοστολογημένη και μάλιστα, όταν ζητήσαμε να την παρουσιάσουμε, έγινε παρέμβαση ούτως ώστε να μην την παρουσιάσουμε στους κριτικούς. Έγινε εξαρτάται, σε πολύ κλειστή σύσκεψη. Η όλη σας δραστηριότητα για τη γεωργική. Γιατί δεν υπογράφεται το θεσμικό πλαίσιο ούτως ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργήσει? Τόσα χρόνια που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι έχετε κάνει. Τι έχετε κάνει, κύριε Γουμενίδη, για τις παράνομες ελληνοποιήσεις? Η όλη σας δραστηριότητα. Έχω να σας πω και να σας καταθέσω και να σας παραθέσω ότι για τις παράνομες ελληνοποιήσεις εμείς βγήκαμε μπροστά. Σαν περιφέρεια και σαν αρμόδια αντιπεριφερειάρχη όλα τα χρόνια. Έχετε στα χέρια σας από το 2014 καταγγελίες, συγκεκριμένες καταγγελίες. Με τη σύμφωνη γνώμη, συμφωνεί και το Υπουργείο, καταγγελία από την Περιφέρεια. Με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου, με τη σύμφωνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι έχετε κάνει? Έχει παραπεμφθεί το θέμα για τις παράνομες ελληνοποιήσεις του κριτικού ελαιολάδου στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος? Έχει μείνει λοιπόν, εκεί, κύριε Παναγιώτοπουλε. Λοιπόν, έχουμε 20 δευτερόλεπτα για να πάμε σε διαφορετικό διάλειμμα. Κύριε Γουμενίδη, στα 20 δευτερόλεπτα, το μόνο που μπορώ να πω, κύριε Γουμενίδη,
ή όχι, να μην απαντήσετε. Θα απαντήσετε πρώτα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας απαντήσω, απαντήσω για όλα, κυρία Βρέτζου. Έφερε στο προσκήνιο κάποια θέματα, κυρία Βρέτζου. Και θα απαντήσω ο κύριος Οικουμενίδης. Προφανώς δεν μπορεί να κοροϊδεύει τους κατοίκους της Μεσαράς. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο πλατό της Κρήτη TV, εκπομπή «Ψηφίζω Ελλάδα», στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Νίκος Οικουμενίδης, Θεανό Βρέντζου και Σταύρος Καλουδάκης, οι σημερινοί καλεσμένοι. Κύριε Οικουμενίδη, ο λόγος σε εσάς. Είχαμε ανοίξει τη συζήτηση για την Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Μία επισήμανση. Εγώ πιστεύω, λοιπόν, εξέθεσα προηγουμένως την άποψή μου ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας πυλώνας για να βγει η κοινωνία, η οικονομία, η χώρα από την κρίση. Με τούτη την έννοια, εμείς θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε επιστημονικά, να καλύψουμε επιστημονικά τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν και θέλουν να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα. Με τούτη την έννοια, αυτής της λογικής δηλαδή, πιστεύω ότι η Γεωργική Σχολή της Μεσαράς και μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ένα τέτοιο ρόλο στην επιστημονική υποστήριξη των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν. Τι πρωτοβουλίες έχουν γίνει μέχρι και σήμερα στο μέτωπο της ανάπτυξης και αξιοποίησης της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς? Σε αυτό τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό ρόλο της Γεωργικής Σχολής της Μεσαράς, κατά τη γνώμη μου, είναι καθοριστικός ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας. Κάτι που δεν υπάρχει στο βαθμό που θα έπρεπε, πιστεύω, στην μελέτη στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Βρέτζου. Πιστεύω ότι σε συνεργασία με το ΕΛΓΟ Δήμητρα, στις εγκαταστάσεις της σχολής μπορούν, έχουν τη δυνατότητα και πρέπει να λειτουργήσουν επαγγελματικό λύκειο αγροτικό, αγροτικό ΕΠΑΛ, που μάλιστα είναι τμήμα του ΕΠΑΛ Μυρών, μεταλλικιακό έτος σπουδών και τάξη μαθητείας, αξιοποιώντας στην εκπαίδευση των νέων αγροτών το σύνολο της περιουσίας της σχολής, και πρόγραμμα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης διετούς φοιτησης τέλους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό λειτουργία αντίστοιχων προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας. Πιστεύω ότι στα προγράμματα σπουδών της σχολής, και αναφέρομαι σε πλευρές που εκφράζουν πρακτικά η θέση μου, εκφράζει και τη διαφωνία μου με τη μελέτη στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Βρέτζου, της περιφέρειας, του κυρίου Κασίμη κλπ. Στο περιεχόμενο και τα προγράμματα σπουδών της σχολής, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της έρευνας πρέπει να γίνει με αυθύνη των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά πρέπει να περάσει στην αρμοδιότητα των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης. Αναφέρομαι στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το πρώην ΤΕΗ, αναφέρομαι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αναφέρομαι στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, μάλιστα, αναφέρομαι στο ΜΑΙΧ. Επίσης, σε αυτήν την προσπάθεια πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δήμους δηλαδή, τους όμορους της σχολής δήμους Φεστού και Γόρτινας. Επίσης, για την μέγιστη αξιοποίηση και βέλτιστη αξιοποίηση των εκτάσεων της σχολής, θα πρέπει να έχουν λόγο τα ιδρύματα αυτά στα οποία αναφέρθηκα για το επιστημονικό πρόγραμμα της σχολής σε συνδυασμό με τις συλλογικότητες των αγροτών. Αναφέρομαι σε κοινωνικές συνεταιρησίες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα είναι οι μελίτακες που προσπαθούν να κρατήσουν. Κύριε Μενέδη, ολοκληρώστε. Και τέλος, για την προστασία της περιουσίας της σχολής από κάθε επιβουλή, και δεν είναι λίγοι αυτοί που προσπαθούν ή καταπατούν ή έχουν καταπατήσει κτήματα της σχολής, πιστεύω ότι για τη φύλαξη της σχολής θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία, η αρμόδια αρχή για τη σχολή της Μεσαράς να σταθεί και να στηριχθεί στην τοπική κοινωνία, η οποία και αγαπάει και πονάει κύριε τη σχολή Γουμενίδη, και τις εκτάσεις. Δεν έχετε διαβάσει καθόλου μα καθόλου την μελέτη τη συγκεκριμένη για να συζητάτε και να λέτε όλα αυτά. Βασικό ζητούμενο και ο βασικός στόχος εδώ είναι ένας, κύριε Οικουμενίδη, αλλά δεν γνωρίζετε από ανάπτυξη και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συζητάτε θεωρητικά και μόνο θεωρητικά. Ευχαριστώ για την εκτίμησή Εάν δεν διασφαλιστεί, δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά, αναφέρομαι γενικότερα στη στρατηγική την οποία έχετε σαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εάν δεν διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του έργου, η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, κύριε Παναγιωτόπουλο, ξεκίνησε το 1920 με βασικό σκοπό και στόχο την εκπαίδευση των αγροτών, την διάσωση των τόπων ποικιλιών, την παραγωγή εξυγιασμένου πολλαπλασιαστικού υλικού, για να σταματήσουμε να εισάγουμε
τους σπόρους, τους εισαγόμενους. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ελλάδος. Δεν υπάρχει μία πιστοποιημένη τράπεζα σπόρων στην Κρήτη. Δεν υπάρχει εκπαίδευση στους αγρότες. Γιατί... Εμείς λοιπόν τι λέμε. Δεν σας διακόπτω, σας παρακαλώ πολύ. Με διακόψατε, εγώ δεν τέλειωσα. Αλλά δεν υπάρχει. Γιατί... Ναι, αλλά συζητάτε για την Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Δεν κύριε Αβρέτζο, κύριε Οικουμενίδη. Ναι, δεν τέλειωσα όπως εγώ. Συζητάτε για την Γεωργική Σχολή Μεσαράς χωρίς να γνωρίζετε καν τι πρεσβεύει και τι προτείνει αυτή η συγκεκριμένη μελέτη. Έτσι νομίζω ότι προτείνει κύριε λοιπόν Αβρέτζου, τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος με εκπαιδευτικό, επιδεικτικό και ερευνητικό χαρακτήρα, γιατί αναφέρεστε στα ερευνητικά ιδρύματα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά να παραπλανείτε τον κόσμο. Αυτό κάνατε, αυτό συνεχίζετε και κάνετε σε μία μελέτη η οποία είναι στην οποία ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης συμφωνεί απόλυτα. Ο κύριος Κασίμης, είπα ότι συμφωνώ διασύνδεση, με τον κύριο λοιπόν, Κασίμη. Διασύνδεση λοιπόν. Είπα ότι συμφωνώ με τον κύριο Κασίμη, είπα διαφωνώ. Τη διάσωση λοιπόν των ντόπιων ποικιλιών, τη δημιουργία της πρώτης πιστοποιημένης αγοράς, πιστοποιημένης τράπεζας σπόρων στην Κρήτη. Ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε ότι σήμερα δεν υπάρχουν φυτώρια, δεν υπάρχει πιστοποιημένη τράπεζα που να μπορεί οποιοδήποτε παραγωγός, συζητάμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε τον αγρότη επιχειρηματία, να στηρίξουμε την εξωστρέφεια, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Εάν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε, να διασώσουμε μάλιστα τα δικά μας, τις ντόπιες ποικιλίες, τις δικές μας. Θέλω να ρωτήσω όμως τον κύριο Οικουμενίδη. Και θα απαντήσει μετά την τοποθέτηση του κυρίου Καλουδάκη, ο οποίος είναι και εκπαιδευτικός και νομίζω έχει και άποψη και λόγο και πρέπει να τον ακούσουμε. Προφανώς, πέρα από την υποψηφιότητά του με το κίνημα αλλαγής. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, γιατί θέλω να απαντήσει μετά ο κύριος Οικουμενίδης. Θέλω λοιπόν να μου πει ο κύριος Οικουμενίδης τι έχουν κάνει, επαναλαμβάνω, για τις παράνομες ελληνοποιήσεις των προϊόντων, τα οποία στην κυριολεξία έχουν αφανίσει τον πρωτογενή τομέα και τα ποιοτικά προϊόντα της Κρήτης και της Ελλάδος. Γιατί σε πανελλαδικό επίπεδο είναι αυτό. Τι έχουν κάνει για τα ποιοτικά προϊόντα, για το εθνικό μπραντ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια εθνική στρατηγική. Τι έχουν κάνει για τη στήριξη των προϊόντων όσον αφορά τους κτηνοτρόφους. Τι έχουν κάνει για την κατάθεση που τους... για την πρόταση που τους κάναμε για τη δημιουργία μιας τοπικής διεπαγγελματικής σαν περιφέρεια Κρήτης, τοπικής διεπαγγελματικής για τη στήριξη των κτηνοτρόφων και φυσικά γενικότερα των παραγωγών που δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου, δεν έχουν δει καν τη συγκεκριμένη εθνική μελέτη για δεν την έχει προστασία. Ποτέ. Δεν υπάρχει λοιπόν εθνική όχι στρατηγική. Όχι μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνείτε κύριε Αβρέτζο. Συμφωνώ απόλυτα κύριε Παναγιωτόπουλε. Να πάμε στον κύριο Καλουδάκη. Κύριε Καλουδάκη, είστε εκπαιδευτικός όπως προείπα, έχετε την ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Φαντάζομαι η Γεωργική Σχολή Μεσαράς θα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και να κατευθυνθεί πού? Δεν το συζητάμε καθόλου. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα η Γεωργική Σχολή Μεσαράς και όχι μόνο η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, όπως θα έλεγα, γιατί μετά θα σας αναφέρω κάτι που είχα προτείνει προσωπικά εγώ όταν ήμουν για ένα διάστημα διευθυντής εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου. Προτοπικά με το γυμνάσιο Τεφελίου. Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς είναι απαραίτητη και κακός που μέχρι τώρα δεν λειτουργεί. Κακός. Η κυρία Βρέζο έβαλε τους σπόρους που είναι ένα σοβαρό θέμα για την χώρα και ειδικότερα για την Κρήτη. Θα έπρεπε να υπάρχει τράπεζα. Οι ποικιλίες που έχουμε στην Κρήτη και στη χώρα γενικότερα, αλλά και στην Κρήτη, είναι σημαντικές. Σημαντικές, οι οποίες θα αναδείξουν και την ποιότητα και το τοπικό που είναι. Έχουμε ποικιλίες αφιλιών που δεν υπάρχουν αλλού. Φοβερές. Μινωικές ποικιλίες πέσει στα φιλιά. Πάνε να εξαφανιστούν τελείως. Δέντρα, ελιές. Όσον αφορά τη Γεωργική Σχολή, για να επανέλθω, έπρεπε να λειτουργεί προπολού. Και έχουν κι άλλοι ευθύνη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα 5 χρόνια που δεν έκανε απολύτως τίποτα, και επιτέλους η περιφέρεια ξεκίνησε να κάνει μια μελέτη. Ναι, έπρεπε να έχει προχωρήσει. Πρώτον, εκπαίδευση. Αλλά όχι μόνο σε μαθητές. Καλά είναι αυτά που ο κύριος, που είναι βέβαια προσωπική του άποψη. Πολύ καλά είναι αυτά που είπε σε επιστημονικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Όμως εμείς θέλουμε και τους αγρότες, όχι μόνο τους νέους, που πρέπει οι νέοι να μην είναι μόνο αγρότες, πρέπει να έχουν μια σχολή, πρέπει να έχουν μάθει 5 πράγματα
πρέπει να μάθουν μια τεχνολογία και όλα αυτά. Σωστό. Αλλά εμείς θέλουμε και τους νυν αγρότες. Όλοι αυτοί. Και όχι μόνο, εκτινοτρόφοι. Μάλιστα. Είχα προτείνει τότε όταν ήμουν ότι επειδή υπήρχε ένα θέμα με το γυμνάσιο Τεφελίου, λόγω της υπογεννητικότητας είχε μειωθεί σημαντικά ο αριθμός, είχε κάνει τότε μία προσπάθεια να γίνει εκεί ένα ΕΠΑΛ σε στυλ τυροκομικής σχολής που υπάρχει μόνο στα Γιάννα και τώρα μια ιδιωτική στα Χανιά. Και λέω, γιατί να μην γίνει μια δημόσια? Το προχωρούμε αυτό στη Σχολή των Ασωμάτων, κύριε. Δεν το γνωρίζω. Εγώ ναι, το είχα ξεκινήσει. Πάλι ναι, πρόταση δική μας. Ναι. Πάλι όμως δεν είναι η πρόταση του να λειτουργήσει όπως δεν ξέρω αν το πήρε από μένα ο κύριος Ευρυπίδης και το προχώρησε. Φορέα διαχείρισης. Ναι. Δεν το γνωρίζω αυτό. Γιατί εγώ το είχα πει στον κύριο Ευρυπίδη και τον κύριο Ευρυπίδη. Να γίνει αυτό. Κύριε Γουμενίδη. Και να κλείσουμε το θέμα με τη γεωργική σχολή μας. Όντως. Πρέπει να είναι μέσα οι αγρότες. Αυτά που είπα δεν είναι προσωπικές απόψεις μόνο. Είναι απόψεις που έγιναν από συζητήσεις που έκανα με όλους τους φορείς που ανέφερα πριν ως εμπλεκόμενους κατά τη γνώμη μου που πρέπει να έχουν θέση. Εδώ δηλαδή σε σχέση με το να είναι οι αγρότες, όταν κουβέντιαζα με τον Δήμαρχο της Φεστού, τον κύριο Αρμουτάκη, ότι ξέρεις Δήμαρχε, πρέπει να δούμε τη σχολή να ξαναλειτουργήσει, δεν μπορεί να έχει μόνο 3 παιδιά, μου λέει πρέπει να μάθουν οι αγρότες καταρχήν να καλλιεργούν. Δεν μπορώ να βλέπω παιδιά να διαλύουν το φυτοφάρμακο ανακατεύοντάς το στο νερό με το χέρι τους. Συμφωνούμε σε αυτό. Πρέπει να γίνουν λοιπόν μια τέτοια ανάπτυξη της σχολής. Κύριε Γουμενίδη, δεν είναι τα πρέπει. Τώρα. Αυτά πρέπει να είχαν γίνει. Εγώ σας βάζω το ερώτημα. Τι έχετε κάνει, έχει κατατεθεί η πρόταση, έχει κατατεθεί η μελέτη. Τώρα όμως με διακόπτετε. Αφήστε με να μιλήσω. Ναι, αλλά συζητάτε με τα πρέπει. Εγώ σας λέω ότι όταν υπάρχει μελέτη έτοιμη, εμπεριστατωμένη, κατατεθειμένη και δεν υλοποιείται γιατί εσείς δεν θέλετε να την υλοποιήσετε, τον τόπο τον πάτε ενδιαφέρον. Το μόνο σας ενδιαφέρον, εγώ λέω ότι συζητήσαμε λοιπόν με τον πρίτανη του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με τον πρόεδρο του ΙΤΕ, με τον πρίτανη. Τι έχετε κάνει με τη δημιουργία του φορέα, κύριε Ιγουμενίδη? Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στα λόγια, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το έργο. Εάν δεν δημιουργηθεί ο φορέας, ο οποίος θα αναλάβει και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς. Κατά τα ψέματα απέναντι σε τέτοιους φορείς διαχείρισης χρημάτων, είμαι κουμπωμένος. Και είμαι κουμπωμένος γιατί ποιο φαγήρισε την Ένωση των Πεζών? Ποιο φαγήρισε τις αγροτικές, τις συνεταιριστικές οργανώσεις? Πού πήγαν τα χρήματα που πήγαν σε αυτές τις οργανώσεις? Γι' αυτό είμαι κουμπωμένος. Και βλέπω επίσης, κυρία Βρέτζο. Απαντήστε μου λοιπόν πώς θα υποστηριχθεί η διασφάλιση, πώς θα διασφαλιστεί η διασφάλιση της βιωσιμότητας. Το σίγουρο για τον κόσμο που μας βλέπει. Ξαναλέω, ξεκίνησε να λειτουργεί το 1920. Από κάποιο σημείο και μετά, στην αρχή, ξέρετε πώς έχουν εκπαιδευτεί. Ξέρω πολύ καλά. Ξέρω ότι έχει και ξενώνες που μπορούν να φιλοξενήσουν 60 άτομα. Είπατε ότι δεν ξέρω, αλλά έχω μιλήσει με όλους τους φορείς. Αν θέλετε, δεν μας φτάνει η εκπομπή να μιλήσουμε μόνο για τη στρατηγική. Εγώ, κυρία Βρέτζο, είδα και διαφωνώ. Διαφωνώ μαζί σας, γιατί είδατε πρακτικά εσείς που ασχολούσασταν τόσα χρόνια που εκφυλίστηκε η γεωργική σχολή της Μεσαράς και είδα τις προτάσεις σας να εκφυλίζονται στην κυριολεξία, στην υποδοχή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, με αυτό διαφωνώ. Δεν θέλω τέτοια σχολή. Είμαι σαφής, νομίζω, σαφέστατος σε σχέση με το τι θέλουμε. Αυτό το πράγμα θέλει συνεργασία όλων αυτών των φορέων για τους οποίους μίλησα. Απαιτεί συνέργειες όλων αυτών των φορέων με τους οποίους μίλησα και έχει. Είναι κάτι διαφορετικό πρόταση, αυτό το οποίο και έχει η πρόταση αυτή. Μελέτη. Έχει καλύτερη, όσον αφορά τις συνέργειες. Καταλάβατε τώρα γιατί δεν προχώρησε και η σχολή. Γιατί κάποιοι δεν εμπιστεύουν ότι το φορέα. Έχει. Γι' αυτό δεν προχωράει. Όχι. Γιατί κάποιοι δεν εμπιστεύουν ότι το φορέα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι. Ένα φορέα δηλαδή που τον ελέγχομαι. Δεν τον εμπιστευόμαστε. Ποιο φορέα λέει ο Σύνδεσμο? Εσείς το είπατε. Όχι, εγώ μίλησα για δεν διαχείριση. Στο φορέα. Για διαχείριση. Αυτό είπατε. Σας είπα, κύριε, είδα ότι απόλυτη ενασχόληση της κυρίας Βρέτζου με το θέμα. Να, γιατί δεν προχώρησε. Από την όλη ενασχόληση της αντιπεριφερειάρχου πρωτογενού τομέα με το θέμα, είδα μόνο την υποδοχή του κυρίου Μητσοτάκη στη Γεωργική Σχολή της Μεσαράς. Πού ήταν οι ενέργειες που έκανε η περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια? Που η σχολή μαράζωνε, που η σχολή έσβηνε, που οι ανάγκες στον πρωτογενή τομέα υπήρχαν. Εγώ λοιπόν έκανα αυτές τις συζητήσεις με αυτούς τους φορείς, με αγροτικούς συλλόγους, με συλλογικότητες, με τους πανεπιστημιακούς φορείς, ακριβώς γιατί το πρώτο και το κύριο είναι το επιστημονικό πρόγραμμα της σχολής. Σχολή είναι. Σχολή είναι. Δεν είναι επενδυτικό πρόγραμμα.
Δεν είναι δυστυχώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξέρετε τι απογοητεύομαι. Και απογοητεύομαι γιατί ο κύριος Ιγουμενίδης επιβεβαιώνει την αντιαναπτυξιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι μετεκλογικά να κάνω μια εκπομπή για την γεωργική σχολή Μεσαράς και να κλείσουμε το θέμα. Καθώς και αν θέλετε να σας κάνω και πρόταση για το ποιους φορείς να καλέσετε για να μιλήσουν για την γεωργική σχολή της Μεσαράς. Εντάξει, αυτό θα το κρίνω εγώ. Και θέλω να συμπληρώσω κάτι εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Για να εκπονηθεί αυτή η μελέτη δεν είναι πρόταση ούτε της Βρέντζου ούτε κανένας άλλος. Είναι πρόταση όλων των συναρμόδιων φορέων που ασχολήθηκαν 110 επιστήμονες, να πάμε στα αναπτυξιακά αγρότες, παραγωγή κλπ. Και έρχεται ο κύριος Ιγουμενίδης και έρχονται και λένε ότι αυτά είναι προτάσεις δικές μας και μόνο δικές μας. Δυστυχώς επιβεβαιώνουν για άλλη μία φορά, την λογική τους για την ανάπτυξη του τόπου, την ανύπαρκτη λογική για την ανάπτυξη. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα το οποίο. Κύριε Γουμενή, 10 δευτερόλεπτα. Το μόνο που ήθελα να πω σχετικά με την παρατήρηση του συναδέλφου συνομιλητή. Όχι, να σας πω. Τίποτα. Με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας, στις συζητήσεις που κάναμε, όντως υπάρχει ένας καταμερισμός, να το πω έτσι, σχολών. Δηλαδή είναι η γεωργική σχολή της Μεσαράς για την αγροτική παραγωγή, είναι η σχολή της Νεμαίας για κρασιά, είναι η σχολή γαλακτοκομική των Ιωαννίνων, με τραγικό τρόπο δυστυχώς είναι γνωστή στο Πανελλήνιο, είναι η σχολή των ασωμάτων για τη ροκομεία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν μου απάντησε όμως κάτι για τον παπά. Λειτουργεί η σχολή των ασωμάτων. Συζητάμε συνολικά μια αναβάθμιση όλων αυτών των σχολών. Γιατί εντάξει, η σχολή της Μεσαράς έχει 5 μαθητές. Δεν μας να κλείσουμε το θέμα και να πάμε λίγο σε αναπτυξιακά έργα που δίνουν μια αναπτυξιακή τροχιά την Κρήτη, κυρία Βρέτζου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου επιτρέπετε. Δεν μου απάντησε ο κύριος Ιγουμενίδης τι έχουν κάνει για τις παράνομες ελληνοποιήσεις, τι έχουν κάνει για τη δημιουργία του εθνικού μπραντ, τι έχουν κάνει για τη στήριξη της ποιότητας γενικότερα και στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό, που πραγματικά θεωρούμε ότι είναι οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης της Ελλάδος και της Κρήτης ειδικότερα. Τι έχουν κάνει? Και ερωτώ, ευθέως ερωτώ. Από το 2015 έχουν στα συρτάρια τους τις καταγγελίες τις εμπεριστατωμένες της περιφέρειας Κρήτης για τις παράνομες ελληνοποιήσεις και την παράνομη διακίνηση του κρητικού ελαιολάδου, το βαφτισμένο ελαιόλαδο της Ιτίας, το ΠΟΠ, βαφτισμένο χήμα ελαιόλαδο λοιπόν, βαφτισμένο σαν λάδι Ιτίας. Τι έχουν κάνει για όλα αυτά? Πάρα πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι η αλήθεια ότι τώρα ή θα εξαντλήσουμε τη συζήτησή μας μόνο στο να βάλουμε. Για παράδειγμα, η σύνδεση πρωτογενού τομέα με τριτογενή, του αγροτοδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό. Αναφερθήκατε πριν, κύριε Ιγουμενίδη. Να βάλουμε λίγο στη συζήτηση θέματα που αφορούν το αύριο της Κρήτης στο μέτωπο των αναπτυξιακών της υποδομών. Μπήκε σε τροχιά υλοποίησης το αεροδρόμιο Καστελίου. Νομίζω ότι όποιος θέλει το καλό και την ανάπτυξη και την ευημερία του νησιού είναι υπέρ της κατασκευής του συγκεκριμένου αεροδρομίου. Υπάρχουν εξελίξεις σύμφωνα με την κυβέρνηση στο μέτωπο της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, κύριε Ιγουμενίδη, παρά το γεγονός ότι υποστηρίζεται την πολίτευση, δεν υπάρχουν και απαραίτητες κατάλληλες μελέτες. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, συγγνώμη σας. Εντάξει. Είναι προφανές ότι η Κρήτη έχει μείνει πίσω από υποδομές. Ας μην πιάσουμε πάλι ποιοι κυβερνούσαν αυτόν τον τόπο και πόσο αδιαφόρησαν για το νησί. Αφήστε το. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά πιθανά δεν έχει και νόημα αυτή η κουβέντα. Νομίζω ότι μια σειρά υποδομές έχουν δρομολογηθεί. Άλλα προχώρησαν, άλλα ξεμπλόκαραν και έγιναν μέσα στα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλα έχουν δρομολογηθεί και προχωράνε. Πιστεύω ότι ο βόρειος οδικός άξονας, το αεροδρόμιο του Καστελίου, η σύνδεση της Μεσαράς που ολοκληρώθηκε, οι δρόμοι, το οδικό δίκτυο και η βελτίωσή του σε σχέση με το νέο αεροδρόμιο και η πρόσβαση του νέου, η οδική πρόσβαση του νέου αεροδρομίου, εντάξει, είναι έργα υποδομής τα οποία συνολικά θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του νησιού, θα βοηθήσουν και την τουριστική του ανάπτυξη. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της Ελλάδας ο τουρισμός και είναι εμπροστοφυλακή αυτής της, του τομέα η Κρήτη. Ήρθαν απαραίτητα για το νησί, κακώς δεν είχαν γίνει, καλώς, πολύ καλώς
ξεμπλόκαναν όποια προβλήματα υπήρχαν να αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι δεν προσφέρει η υπηρεσία ή όποια αντιπαράθεση σε αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το πρώτο. Παράλληλα, νομίζω ότι με την ανάπτυξη και τη μορφή που θα πάρει το νησί πρέπει να δούμε και μια σειρά άλλα πράγματα που επίσης μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη του νησιού. Και αναφέρομαι στο ότι, για παράδειγμα, σε μια πενταετία είναι ο σχεδιασμός να λειτουργήσει το αεροδρόμιο Καστελίου. Τι θα γίνουν οι εγκαταστάσεις του Καζαντζάκης? Τι θα γίνει, εντάξει, το να το αφήνουμε μόνο ή να λέμε, τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις της πρώην αμερικάνικης βάσης της Γούρνης? Τι γίνεται με κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που δεν χρειάζονται ή δεν είναι απαραίτητες αυτή τη στιγμή? Απαντήσεις έχετε για αυτά τα ερωτήματα που θέτετε? Εντάξει, το να πω κάποιες προτάσεις που έχω ή όπως αναφέρθηκα πριν στη Γεωργική Σχολή της Μεσαράς. Ενώ αν υπάρχει κάποιος. Το τι συναντήσει. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να καταθέσω. Σχεδιασμός αυτή τη στιγμή αυτό... και δεν τον γνωρίζουμε. Όχι. Εγώ αυτό που θα ήθελα να καταθέσω είναι ότι αυτά είναι έργα μακράς πνοής για το νησί. Είναι θέματα μακράς πνοής για το νησί μας. Και πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτατος διάλογος επί αυτών των θεμάτων. Αν το συνδυάσουμε μάλιστα με το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες που είναι άστεγες, που είναι στο δρόμο, που είναι στο ενίκιο, που είναι σε κτίρια κατάλληλα, ή υπάρχει πολλή δημόσια περιουσία που είναι αναξιοποίητη, νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει μια τέτοια ευρύτατη συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Αναφέρομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την περιφέρεια Κρήτης μέχρι όλους τους δήμους που εμπλέκονται, όλους τους υπεύθυνους των υπηρεσιών, τα συναρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς του κάθε χώρου. Εγώ θα εστιάσω λίγο στο ΒΟΑΚ, καθώς η Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα αμφισβητεί το σχεδιασμό σας, κατά πόσο αυτός είναι υλοποιήσιμος? Κοιτάξτε, θεωρώ. Έχει γίνει, κύριε Γουμενίδη, κατάλληλη προεργασία για το σχέδιο το οποίο μας παρουσίασε το σχέδιο, ο κ. Πρωθυπουργός? Ναι, ακριβώς. Μα γι' αυτό έγινε συζήτηση και στην. Προφανώς έγινε και στην κυβέρνηση. Δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης, αλλά είχε γίνει μια τέτοια συζήτηση. Παρουσιάστηκε και σε εμάς. Έγινε συζήτηση και στο, ας το πούμε έτσι, μίνι υπουργικό συμβούλιο που συμμετείχε ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και οι βουλευτές της Κρήτης, στη συζήτηση που έγινε στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Κρήτης με τον Πρωθυπουργό. Ήταν οι αρμόδιοι υπουργοί που συμμετείχαν κλπ. Έγινε μια συζήτηση τέτοια, όπως επίσης έχουν γίνει και άλλες συζητήσεις υπό την ευθύνη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για το να προχωρήσουν, επειδή υπάρχουν πολλά στα αρμόδια υπουργεία. Υπάρχει λοιπόν ένας σχεδιασμός, κάποια σημεία του έργου του βόρειου οδικού άξονα, μιλάμε από το Καστέλι της Κισάβου μέχρι τη Σιτία, θέλουν καινούριο σχεδιασμό. Κάποια σημεία θα στηριχτούν στο υπάρχον οδικό δίκτυο. Τώρα νομίζω ότι θα μπούμε στις λεπτομέρειες το τι έχει δημοπρατηθεί και πώς θα δημοπρατηθεί. Βλέπω ο κύριος Καλουδάκης θέλει να πάρει το λόγο. Έχουμε ένα λεπτό για να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, λοιπόν, να πω τα κατά είπε. Προσωπικά έργα μεγάλα, τα οποία είναι εμβληματικά και θα δώσουν μπροστά, και ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη μου είναι αντιφατικές έννοιες. Και θα το πω ως εξής. Φράγμα πως σε λέμε. Όταν ξεκίνησε, απέναντι όλος. Ο τότε. Δανέλης, θυμάσαι. Πανά έκανε. Αλλά ήταν στα εγγένεια πρώτος. Πρώτος στα εγγένεια. Ένα χρόνο μετά, βέβαια. Όταν γέμισε. Κλείνω την παρένθεση. Ελληνικό, αν θέλετε. Πόσα χρόνια θα ανοίξει το ελληνικό, ναι, το ελληνικό εργασία, ναι. Δάσος το ελληνικό. Δάσος το ελληνικό. Πάντα θα βγουν κάτι. Η Κρήτη επιτέλους πρέπει να πάρει το μερίδιο που της αναλογεί. Αεροδρόμιο Καστελίου πρέπει να τρέχει γρήγορα. Τι θα κάνουμε με το ελληνικό αεροδρόμιο? Θα βρεθεί. Όχι ότι γίνεται με τη βάση. Που αν δεν έγινε τότε τουλάχιστον εκεί το ενιδρίο, να δώσει μια κάτι όθηση. ΒΟΑΚ, νέα σχεδίαση. Υπάρχει νέα σχεδίαση, την έχω δει προσωπικά χρόνια πριν. Πριν το 9 είναι. Που να γίνει ο δρόμος που είναι στο Ηράκλειο, περιφερειακός του Ηρακλείου. Και ΒΟΑΚ πίσω ακόμα. Τα έχω δει. Με σύρεγγες ιστορίες. Κάθε τι άξονες. Δεν μπορούμε να μην έχουμε κάθε άξονες. Ευθύνη και εμπάση είναι. Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο κάθε ολοκληρωτικά ο κάθε μοίρες, την Μπάκη, Ηράκλειο. Υπάρχει ακόμα ατελείωτο. Ηράκλειο, Βιάνος. Μαρίνες. Έλεος. Επιτρέπεται να μην έχει μαρίνες Κρήτη?
επιτρέπεται. Λιμάνι του Νότου. Πετρέλαιο θα βγάλουν. Αλλά λιμάνι του Νότου, όχι. Για ποιο λόγο λέει, όχι. Αγροτουρισμός. Χρήματα πρέπει να πέσουν και επιδοτήσει ένα άλλο. Μάλιστα. Η Κρήτη πρέπει να έχει τουρισμό 24-12 μήνες το χρόνο. Να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή Ψηφίζω Ελλάδα, στον τελευταίο γύρο της σημερινής εκπομπής, με καλεσμένους τον Νίκο Ιγουμενίδη, τη Θεανό Βρέτζου και τον Σταύρο Καλουδάκη, σε μια συζήτηση με αρκετές θεματικές που έχουν να κάνουν βέβαια με το αύριο, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Κρήτης συγκεκριμένα. Κύριε Ιγουμενίδη, ανοίξαμε τη μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με τις υποδομές του νησιού. Αναφερθήκαμε στο αεροδρόμιο Καστελίου. Κύριε Παναγιώτοπουλο, νομίζω ότι με αδικείτε, γιατί προηγουμένως για τις υποδομές δεν τοποθετήθηκα. Θα πάρετε το λόγο και το χρόνο που σας αναλογεί και δεν πιστεύω να έχετε και παράπονο σε σημερινή εκπομπή, κύριε Αβρέτζου. Όχι, όχι, κύριε Παναγιώτοπουλο. Κύριε Ιγουμενίδη, ανοίξαμε τη μεγάλη συζήτηση λοιπόν που έχει να κάνει με τις υποδομές. Αναφερθήκαμε στο αεροδρόμιο Καστελίου, αναφερθήκαμε σε εξελίξεις στον βόρειο ειδικό άξονα Κρήτης. Ωστόσο, είναι και μια σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν την ενδοχώρα που δεν ξέρω αν έχουν δρομολογηθεί. Σημαντική υποδομή, για παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου, άσχετο πώς δεν το θεωρούμε στα μεγάλα έργα, πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα, είναι το δίκτυο της ίδρυυσης του Ηρακλείου. Εγώ το θεωρώ σημαντική υποδομή για τους Ηρακλειώτες. Είναι ντροπή να μην να έχεις την τρίτη, τέταρτη πόλη της Ελλάδας και να μην μπορείς να πάρεις νερό από τη βρύση σου να πιείς. Το ότι λοιπόν έχει ξεκινήσει όλο αυτό το έργο, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του και προχωράει, είναι νομίζω ένα θετικό βήμα. Μάλιστα. Για την Κρήτη. Κυρία Βρέτζου, ο λόγος σε εσάς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, κάποτε πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε και να δουλεύουμε. Να προγραμματίζουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε γενικότερα με την πολιτική, είτε σε επίπεδο περιφερειακό, είτε σε επίπεδο δήμων, είτε σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειάζεται πρωτίστως είναι μια εθνική στρατηγική ανατομέα. Ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι πρέπει να υποστηριχθούν. Οι υποδομές στις οποίες αναφερόμαστε. Χωρίς υποδομές δυνατές δεν μπορεί να υποστηριχθεί κανένας από τους τομείς στους οποίους συζητάμε τόση ώρα εδώ. Σαφώς το αεροδρόμιο είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, αλλά ένα αεροδρόμιο το οποίο θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Σαφώς τεράστιο πρόβλημα, το οποίο επίσης έπρεπε να έχει λυθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει όσον αφορά το βόρειο οδικό άξονα πρέπει να λυθεί, να γίνει μια μελέτη, γιατί δεν υπάρχει μελέτη αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να υπάρχει μελέτη για να προχωρήσει. Από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί προσωπικά για να υλοποιηθεί ο βόρειος οδικός άξονας άμεσα και σαν αυριανός κριτικός πρωθυπουργός. Δεν είναι όμως μόνο ο βόρειος οδικός άξονας. Είναι ο νότιος οδικός άξονας, που είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από 15-20 χρόνια η μελέτη. Προχώρησε, καλό είναι που προχώρησε, αλλά όπως έχει εξελιχθεί φαίνεται ότι οι προδιαγραφές του δεν ήταν και οι καλύτερες. Και το αγροτικό δίκτυο, κύριε Παναγιωτόπουλο. Αγροτικό δίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε στη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, να βάλουμε τα εκατομμύρια των τουριστών τα οποία έρχονται κάθε χρόνο στον τόπο μας, στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, να διασυνδέσουμε με τους μικρούς παραγωγούς ούτως ώστε να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους μας, να βιώσουν την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, την ανοιχτή αγκαλιά την οποία έχουμε, δημιουργεί τεράστια προστιθέμενη αξία και βοηθάει στο να αναπτύσσεται ο τουρισμός. Στην κλιματική αλλαγή πρέπει να δημιουργηθούν μικρά φράγματα παντού, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πρέπει μικρά και μεγάλα φράγματα. Υπάρχουν μεγάλα φράγματα αυτή τη στιγμή, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν, και μικρά φράγματα όμως υπάρχουν αρκετές περιοχές ορεινή όγκης. Στους ορεινούς όγκους δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε το θεματικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον αναρχητικό τουρισμό, τον περιπατητικό τουρισμό, τον καταδυτικό τουρισμό, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση γενικότερα των ορεινών όγκων. Η Κρήτη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο λέγεται ερημοποίηση. Πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδος. Άρα λοιπόν,
θα πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε να υπάρξουν οι δασώσεις. Υπάρχει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης υπάρχει το μέτρο 8.2. Δυστυχώς δεν έχει ενεργοποιηθεί, έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Τι λέει το πρόγραμμα αυτό, το μέτρο 8.2. Αναφέρεται στις δασώσεις και στις αναδασώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν τα βουνά της Κρήτης, τα οποία είναι φαλακρά και ιδιαίτερα της Ανατολικής Κρήτης, να πρασινίσουν. Είναι κρίμα που δεν γίνεται αυτό. Πέφτει το νερό το οποίο πέφτει. Δεν υπάρχουν δέντρα για να το κρατήσουν, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η απόλυτη ερημοποίηση. Εκτός από αυτό, αυτό το οποίο θα γίνει με την ενεργοποίηση του μέτρου αυτού είναι να υποστηριχτούν οι μικροί παραγωγοί. Στις ορεινές περιοχές της Κρήτης κατά το πλείστον ζουν κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την παραγωγή βοτάνων, κάτι το οποίο είναι προϊόντα τα οποία από τη φύση τους είναι οικολογικά προϊόντα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουν όλα αυτά, θα πρέπει βιολογική παντού. Γίνεται, έχει ξεκινήσει η περιφέρεια, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Ακριβώς. Και βέβαια για να μπορέσουμε μέσα από τις σωστές υποδομές να υποστηρίξουμε την εξωστρέφεια, την ενίσχυση του τουρισμού και την προώθηση της ποιότητας σε όλους τους τομείς. Κύριε Καλουδάκη, να κλείσουμε σας. Η ανάπτυξη της Κρήτης πρέπει με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος να προχωρήσει. Δεν πρέπει να ελπιθούν χρήματα, ούτε το κεντρικό κράτος, αλλά θα πρέπει να δοθεί, να μεταφερθούν κονδύλια υποχρεωτικώς από το κεντρικό κράτος στην περιφέρεια και στους δήμους. Όπως είπε η κυρία Βρέζου, τοπικά μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα μικρά. Τα μεγάλα πρέπει να τα κάνει το κράτος ή η περιφέρεια. Δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι. Επισημάνθηκε και από άλλους ομιλητές ότι τον αγροτουρισμό, τον αρχιτεκτονικό τουρισμό, που μάλιστα έχουμε ένα παράδειγμα σε ένα νησί στην Κάλυμνο, δεν κάνω λάθος, και άλλα πράγματα. Το μέλι μας. Υπάρχει καλύτερο μέλι στον κόμπο του δικό μας? Δεν υπάρχει. Και όμως είναι, το αγοράζει ο καταναλωτής ακριβά και ο παραγωγός το πουλάει κάτω από τη μισή τιμή. Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να δούμε για την ανάπτυξη της Κρήτης είναι η διακίνηση του προϊόντος. Όλων των προϊόντων. Θα σας πω κάτι εγώ σημαντικό. Ξέρουμε πόσο πουλούνται οι ντομάτες πριν 10 μέρες. Στη Μεσαρά. 20 λεπτά. 20 λεπτά. Με 20 λεπτά ο παραγωγός μπαίνει μέσα. Πόσο είναι το σούπερ μάρκετ? 1,30. Με 1,30 ο καταναλωτής υποφέρει. Φαντάζομαι, κύριε Καλουδάκη. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν τρόποι. Το συγκεκριμένο σκηνικό δεν διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Όχι, όχι, προς το εγώ. Είχε κάποτε. Υπήρχε ένα μισό διάστημα που είχε μαζευτεί. Να λέμε αλήθειες. Ποια περίοδο? Ήταν η περίοδος περίπου γύρω στο. Περίοδος του. Αρχές του 90. Ναι, και από το 85 μέχρι το 97 είχε μαζευτεί αυτό το κομμάτι. Μετά άρχισε να ξεχυλώνει πάλι. Ναι, γεγονός είναι. Δεν είναι μόνο τωρινό. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή δεν είναι τωρινό και ήταν παλιό και έχουν όλες τις κυβερνήσεις τις ευθύνες τους που τις έχουν. Μα μου κάνουμε και λάθη. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι επειδή φταίνε κι άλλοι, άρα το συνεχίζομαι έτσι. Σε καμία περίπτωση. Κύριε Καλουδάκη, να βάλουμε μία, να βάλουμε μία τελεία στο θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Γουμενίδη, στον τομέα της υγείας ο ΣΥΡΙΖΑ πολυδιαφημίζει το πρόγραμμά του. Με χαργαλάνε οι συνομιλητές, πρέπει να πω δύο κουβέντες. Λέει η κυρία Βρέτζο, ο κύριος Μητσοτάκης σαν αυριανός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε. Δεν το κατάλαβα. Βγήκε πρωθυπουργός και δεν το ξέρουμε? Μήπως δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές? Σημαίνει ένα δεύτερο ημίχρονο, αυτό δεν είναι πρωθυπουργός. Πώς είναι τόσο σίγουροι ότι θα είναι πρωθυπουργός? Ή ο ίδιος είπε σήμερα ότι μάλλον θα πάμε για επόμενες εκλογές, εκτός αν εξασφάλισαν την ψήφο ανοχής του Κινάν και δεν το ξέρει το συνομιλητής μας. Δεν ξέρω πώς. Πολύ σιγουριά βλέπω. Που δεν μπορώ να καταλάβω πού εδράζεται. Γιατί δεν εμφανιζόταν σίγουρος για νέα τις ευρωεκλογές ο πρωθυπουργός? Ένα από τα θέματα το οποίο θέλω να πω. Οι διατυπώσεις είναι.
πάση περιπτώσει. Εγώ είναι παρόμοιες. Εγώ λέω κράτα μικρό καλάθι και εδώ είμαστε. Θα τα πούμε όλα. Θα τα δούμε. Λοιπόν, όλα. Να ανοίξουμε λίγο και να ολοκληρώσουμε με τον τομέα της υγείας, που τον γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Γουμενίδη, εξαιτίας και της ιδιότητάς σας. Πολυδιαφημίζετε το πρόγραμμά σας και όλα όσα έχετε πετύχει στον τομέα της υγείας. Είστε ικανοποιημένος από το σκηνικό, από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα νοσοκομεία της Κρήτης? Υπάρχει ή πολύ συζητημένη υποστελέχωση σε πολλές κλινικές? Κοιτάξτε, καταρχήν σε σχέση με το τι παραλάβαμε και το πώς ξεκίνησαν και τι προβλήματα είχαμε να αντιμετωπίσουμε, ναι, είναι μια θετική πορεία, θα έλεγα. Ουσιαστικά, εμείς είμαστε θειασώτες της άποψης που λέει ότι θέλουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο να είναι προσβάσιμο σε όλους, χωρίς φραγμούς ή διακρίσεις, κατά το χρώμα, κατά τη χώρα καταγωγής, κατά την οικονομική κατάσταση. Ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο όμως παράλληλα θα παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και με ένα ελεγχόμενο χαμηλό κόστος. Όντως, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει χαμηλότερο κόστος από πολλές μελέτες. Η προσπάθειά μας ήταν σε σχέση με απέναντί μας, μάλλον καταρχήν, είχαμε μια πολιτική που δεν ήταν απλά λόγω δημοσιονομικής στενότητας υποβάθμισης των νοσοκομείων. Ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή παράδοσης της υγείας στον ιδιωτικό τομέα. Μια συνειδητή πολιτική εμπορευματοποίησης της υγείας, όπου οι υπηρεσίες υγείας ήταν ανάλογες του πορτοφολιού του πάσχοντος, του πορτοφολιού, του ανθρώπου που ζητούσε τις υπηρεσίες υγείας. Αυτές οι δύο πολιτικές συγκρούστηκαν. Εμείς ήμασταν και μεροληπτήσαμε προφανώς υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας, με μια κατεύθυνση την ενίσχυση των νοσοκομείων που είχαν φτάσει μπροστά στο φάσμα της λειτουργικής κατάρρευσης, δεν είναι σχήμα λόγου, ήταν μια πραγματικότητα. Και ένα δεύτερο κομμάτι, εμβληματικό θα έλεγα για την πολιτική της αριστεράς, ήταν η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Υπάρχουν ωστόσο κλινικές και ακόμα. Θα φέρω παράδειγμα την παιδοχειρουργική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η λειτουργία της οποίας ακροβατίσεται εντομένο σκηνή. Και όχι μόνο. Ή αν το θέλετε, γιατί εμείς δεν σταματήσαμε να ονειρευόμαστε. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ενώ ας πούμε το 2015 το πρώτο ερώτημα ήταν θα κλείσουν ή δεν θα κλείσουν κλινικές, θα συγχωνευτούν ή δεν θα συγχωνευτούν κλινικές, θα κλείσουν ή δεν θα κλείσουν κάποια κέντρα υγείας, θα κλείσουν ή δεν θα κλείσουν κάποια ιατρία. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι όριμο να συζητάμε σαν στόχο το να μην φεύγει κανένα περιστατικό εκτός Κρήτης για νοσηλεία. Που με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην άποψη, από την άποψη της οικονομίας και της οικονομίας της προσωπικής του ανθρώπου που χρειάζεται να μετακινηθεί για την νοσηλεία του. Μάλιστα. Εκτός Κρήτης και λοιπά. Να βάλετε μια τελεία. Νομίζω ότι γίνονται βήματα, ότι υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός και ότι μπορούμε να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν, είτε αυτά που υπάρχουν σήμερα, είτε κενά που ενδεχομένως. Κυρία Βρέτζου, λόγω σε εσάς. Εμείς αυτό το οποίο λέμε για αυτό το οποίο λέει το πρόγραμμα του Κυριάκου του Μητσοτάκη, κύριε Παναγιωτόπουλε, όσον αφορά την υγεία, δημόσια υγεία για όλους με επαγγελματικό management. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, όσον αφορά, γιατί η πρόληψη είναι το μεγάλο ζητούμενο γενικότερα στην υγεία. Δωρεάν λοιπόν προληπτικές εξετάσεις και για τον καρκίνο του μαστού και για το παχύ έντερο και για τον καρκίνο του τραχύλου, που μαστίζουν τα τελευταία χρόνια γενικότερα και το γυναικείο και τον ανδρικό πληθυσμό. Επεκτείνουμε τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων συνταγών για τους χρονίους πάσχοντες. Δρομολογούμε άμεσα 1.500 προσλήψεις όσον αφορά τους νοσηλευτές κατέτος και άμεσα την πρόσληψη 2.000 νοσηλευτών στα μεγάλα κέντρα της Ελλάδος. Και βέβαια εφαρμόζουμε τον αντικαπνιστικό νόμο υποχρεωτικά και άμεσα και παράλληλα στελεχώνουμε με γιατρούς, γιατί οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν, κύριε Παναγιωτόπουλε, στα νοσοκομεία της χώρας είναι τεράστιες, το γνωρίζουμε όλοι μας, διαμαρτύρονται οι συνδικαλιστές και γενικότερα όλοι όσοι εργάζονται στα νοσοκομεία με τεράστιες ελλείψεις πάνω σε αυτό το τομέα. Έγιναν βήματα πίσω την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Βρέτζου, πιστεύετε? Αν έγιναν βήματα πάνω σε τι? Στον τομέα της υγείας, στην διαχείριση των προβλημάτων, στην επίλυσή τους, στην στελέχωση των νοσοκομείων. Είναι θέματα τα οποία προβληματίζουν. Υπάρχουν καταγγελίες, όπως προείπατε και εσείς, από συνδικαλιστές. Ακριβώς. Εάν είχαν γίνει βήματα, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν θα είχαμε τις τεράστιες ελλείψεις τις οποίες έχουμε σήμερα. Και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε ιατρικό προσωπικό γενικότερα. Έχουν αυξηθεί οι ελλείψεις. Με αποτέλεσμα να περιμένουν.
με αποτέλεσμα να περιμένουν, εγώ θα σας πω κύριε Γουμενίδη, εμπειρίες τις οποίες τις γνωρίζω εκ των πραγμάτων, για να νοσηλευτεί, για να κάνει χείριση οποιοδήποτε ασθενή σήμερα, πρέπει να περιμένει. Αν δεν βάλει μέσον, δεν γίνεται, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αλλά θα πρέπει να περιμένει 4, 5 και 6 μήνες. Και έχω παράδειγμα οικογενειακής φίλης. Έχω παράδειγμα οικογενειακής φίλης, η οποία πραγματικά έπρεπε να εισαχθεί άμεσα, δεν τα κατάφερε και τελικά απευθύνθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, σε ιδιωτική κλινική, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν θέλω να σταθώ στις λεπτομέρειες. Γιατί δεν υπάρχουν, ακριβώς γιατροί για να μπορέσουν άμεσα, και δεν υπάρχουν βέβαια και στελεχωμένες χειρουργικές κλινικές. Δεν θέλω να σταθώ στις λεπτομέρειες ή στα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνησή μας για να καλύψει κενά. Εγώ θέλω να μας εξηγήσει η κυρία Βρέτζο, αν μπορεί, τι σημαίνει δημόσια υγεία με επαγγελματικό management. Μπορείτε να μας το κάνετε λίγο αυτό? Αφήστε τις ολοκληρώσετε. Αυτή την ερώτηση έχω. Τι σημαίνει επαγγελματικό management στη δημόσια υγεία? Επαγγελματικό management σημαίνει, κύριε Ιγουμενίδη, να ασχοληθούν άνθρωποι οι οποίοι να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την οργάνωση γενικότερα σε θέματα υγείας. Και να μην διορίζονται, και για να μην διορίζονται κάθε φορά οι εκάστοτε κομματικοί, τα κομματικά στελέχη, ανεξάρτητα εάν έχουν γνώση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ή όχι. Αυτό. Κύριε Καλουδάκη. Όσον αφορά την υγεία, το ΠΑΣΟΚ έχει δείγματα γραφής. Δεν το συζητάμε καθόλου. Τα κέντρα υγείας, 200 στη χώρα, 7 πανεπιστημιακά νοσοκομεία, 50 νοσοκομεία. Ήρθε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και δείξε τα τόμι. Μεγάλο πράγμα ακούστηκε. Τι είναι τα τόμι τελικά? Ξέρουμε. Οργανικές ρίσεις, καμία μόνιμους. Είναι ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, 200 εκατομμύρια. Γιατροί που δεν έχουν μόνοι. Λειτουργούν όλο το 24ωρο? Όχι. Όχι. Έχουν καταντήσει σαν ιδέα, ίσως ήταν καλή, όντως. Δηλαδή το άκουσα, καλά ακούγεται. Καλά ακούγεται με τον οικογενειακό γιατρό, που έχει ατονίσει τελείως. Αυτή τη στιγμή ούτε το 10% του ελληνικού πληθυσμού δεν έχει πλέξει οικογενειακό γιατρό. Αυτά είναι αλήθειες. Τα νοσοκομεία, οι εξετάσεις που γίνεται στα νοσοκομεία μετά τη δημιουργία των ντόμι αυξήθηκαν. Και μην λένε τώρα τα παλιά οι ανασφάλιστες και ιστορίες. Έχουν τα λειτουργικά έξω των νοσοκομείων, δεν τα καλύπτουν όλα. Πήγαιναν τους στο Παγνί. Άμα πάνε να παίξουν, χρόνια, καταραίει. Σαν κίνημα αλλαγής έχουμε 6 συγκεκριμένες προτάσεις για την υγεία. Πρόταση. Κέντρα υγείας αστικού τύπου. Με τα τόμι να γίνουν κέντρα υγείας. Που στις πόλεις να δουλεύουν σε 24ωρη βάση. Με εφημερίες. Και όχι, ναι. Τοπικό δίκτυο ολοκληρωμένων, να πηγαίνει, να έχει ένα δίκτυο που θα πηγαίνει ο κάθε που δεν νιώθει καλά, έχει ένα θέμα, και να πηγαίνει μόνο εκεί. Θέλουμε ένα σύστημα προσλήψεων νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Θέλουμε να υπάρχει ένα είδος για τους μακροχρόνια άνεργους, ένα σύστημα σε μεγάλα αστικά κέντρα μακροχρόνια άνεργους. Θέλουμε να μειωθεί η συμμετοχή στα φάρμακα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο ωραίο πρόγραμμα για την υγεία. Ελπίζουμε ο ελληνικός λαός να δει και να καταλάβει πλέον ειλικρινά και να του επιστρέψει η λογική στο μυαλό του. Να φύγει από τις αυταπάτσες του τοπίες δεξιά-αριστερά, να δώσει μεγάλη δύναμη στην κοινή αλλαγή να προχωρήσουν ξανά τη χώρα μπροστά. Λοιπόν, κύριε Καλουδάκη, να ξεκινήσω. Κύριε Γουμενέδη. Να πω δύο κουβέντες. Μόνο μια κουβέντα γι' αυτό. Οι τοπικές μονάδες υγείας, τόμι, τη είπε ο κύριος Καλουδάκης, τομή, ηχητικά παραπέμπει σε μια τομή. Ναι. Είναι τα ιατρεία του αστικού ιστού της πατρίδας μας. Κακά τα ψέματα.
το ΠΑΣΟΚ, και συμφωνώ μαζί σας, έκανε μια εμβληματική παρέμβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, με τα κέντρα υγείας στην Ήπετρο κτλ. Δυστυχώς, μέσα σε μία βραδιά, ο κύριος Γεωργιάδης κατάργησε τα ιατρία του ΙΚΑ και την δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον αστικό ιστό της πατρίδας μας. Σε μια βραδιά. Βεβαίως λάθος. Και τα ιατρία αυτά, τα ιατρία της γειτονιάς, τα ιατρία που θέλουμε και αναπτύσσουμε μέσα στον αστικό ιστό της πατρίδας μας, είναι ακριβώς η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορεί να δουλεύει. Δεν μπορεί να μην δουλεύει 24 ώρες. Δεν μπορεί εγώ να αρρωσταίνω μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Προσέξτε και μετά να μην αρρωστεί. Να παγορεύεται μέχρι τις 3, δεν θα αρρωστήσει. Προσέξτε με. Όχι. Ωραία, αυτό το συζητάμε. Εγώ λέω ότι όπως έχουμε λοιπόν τα κέντρα υγείας στην Ήπεθρο, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, τα κέντρα υγείας στην Ήπεθρο και τα περιφερειακά ιατρία που είναι τα ιατρία στα χωριά, έτσι εμείς θέλουμε τα κέντρα υγείας αστικού τύπου. Εδώ για παράδειγμα είναι η μονάδα στον Σταυρωμένο, είναι διάφορες άλλες μονάδες που θέλουμε να αναπτύξουμε, λοιπόν, και είναι και τα ιατρία της γειτονιάς. Κύριε Καλουδάκη, ο αγροτικός γιατρός περπάτησε. Να ξεκινήσω από εσάς. Ναι. Ένα λεπτό ο καθένας, προκειμένου να κάνει τον επίλογό του, να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή Ψηφίζω Ελλάδα εδώ στην Κρήτη TV. Κύριε Καλουδάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ σας. Υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το κίνημα αλλαγής. Είμαι εκπαιδευτικός. Έχω υπηρετήσει την εκπαίδευση από όλες τις θέσεις. Όσοι με ξέρουν από τους μαθητές μου, από τους γονείς, από όπου και αν πέρασα, έχω παράξει έργο. Δεν το έκανα ποτέ με σκοπό κάτι το δικό μου όφελος. Αγαπάω την κοινωνία, αγαπάω τη χώρα μου, αγαπάω την πόλη μου. Αγαπάω πολύ την Κρήτη. Πιστεύω το κίνημα αλλαγής εκφράζει και θα πρέπει να στηριχτεί από όλους τους κριτικούς, ειδικά στο Ηράκλειο, να στηρίξει το κίνημα αλλαγής και να ξαναπάμε την Ελλάδα μπροστά. Έχουμε για κάθε θέμα προτάσεις, λάθη κάναμε, ναι. Τα όμως, αν βάζεις στη ζυγαριά, τι έχουμε εδώ σαν κίνημα αλλαγής, σαν ΠΑΣΟΚ, με τα λάθη μας, αυτά που έχουμε δώσει πετάγονται πάρα πολύ ψηλά. Κίνημα αυτός ο οποίος δεν κάνει λάθη, είναι αυτός που κοιμάται και κάθεται. Κύριε Καλουδάκη, κίνημα αλλαγής ή ΠΑΣΟΚ. Έλα. Κίνημα αλλαγής ή ΠΑΣΟΚ. Το έχουμε ονομάσει με το συνέδριό μας κίνημα αλλαγής. Κύριε Αβρέτζου, ο λόγος εσάς για τον επίλογό σας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όλα τα χρόνια που ασχολούμαι γενικότερα και στον ιδιωτικό τομέα και στην περιφέρεια, πιστεύω ότι έχω δείξει δείγματα γραφής. Ο κόσμος εξάλλου το έχει εκφράσει επανειλημμένα στο πρόσωπό μου. Δύο φορές, μην ξεχνάτε, στην περιφέρεια Κρήτης, πρώτη και μάλιστα με διαφορά. Αυτό το οποίο ζητώ από τον κόσμο να με στηρίξει και να με ψηφίσει έχει να κάνει ακριβώς με την πορεία μου. Να στηρίξει καταρχήν τον Κυριάκο το Μητσοτάκη για το αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο προτείνει, και βέβαια να στηρίξει και εμένα, γιατί αυτό το οποίο πρεσβεύουμε είναι να δημιουργήσουμε ελπίδα στους ανθρώπους, στους πολίτες γενικότερα της Ελλάδος. Αυτό το οποίο χρειάζονται οι νέοι μας σήμερα είναι να έχουν ελπίδα, να μπορούν να ελπίζουν, να μπορούν να ονειρεύονται, κύριε Παναγιωτόπουλε, να δημιουργηθούν νέες δυνατές καλοπληρωμένες δουλειές όπως προανέφερα, να μπορεί ο τόπος να παράξει πλούτο, να ξαναέρθει το χαμόγελο στα πρόσωπα των πολιτών μας. Αυτό πιστεύω ότι έχω υπηρετήσει. Αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ και από εδώ και στο εξής, και να συνεχίσω το πρόγραμμα, μάλιστα, το οποίο είχα ξεκινήσει στην περιφέρεια Κρήτης με όλα αυτά τα οποία προανέφερα. Όραμά μου είναι να δημιουργήσω τον πανελλαδικό και το πανευρωπαϊκό δίκτυο στήριξης μικρών παραγωγών, να συμβάλλω στο εθνικό μπραντ, γιατί πιστεύω ότι και στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα, γιατί πιστεύω ότι εάν δεν υπάρξει μια εθνική στρατηγική υποστήριξης του εθνικού μπραντ, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στον τόπο. Κάτω από αυτό μπορούν να δημιουργηθούν και να προχωρήσουν και οι δυνατές επενδύσεις, και βέβαια να στηρίξουμε την εξωστρέφεια εστιασμένη και στηριγμένη, μάλιστα, πάντα στην ποιότητα παντού. Ποιότητα στις υπηρεσίες, ποιότητα στα προϊόντα,
ποιότητα γενικότερα. Κύριε Γουμενίδη. Στις 7 του Ιούλη είμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη μάχη. Μια μάχη εκλογική, η οποία δεν έχει σχέση με την πρόσφατη εκλογική μάχη των ευρωεκλογών. Σήμερα υπάρχει ένα ερώτημα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2015 μετά τον έξοδο της χώρας από τα μνημόνια για να προχωρήσουμε σε μια νέα Ελλάδα, ή θα γυρίσουμε στα έργα και τις ημέρες των κυβερνήσεων Σαμαρά Βενιζέλ. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για να απαλλαγούμε από τη θηλιά με την οποία μας έχουν δέσει οι θεσμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ή θα δώσουμε τον πολιτικό χώρο στους ανθρώπους που κι αν δεν είχαν τρόικα έπρεπε να την εφεύρουν, όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχει διαψευστεί ούτε έχει αναιρεθεί από κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, θα προχωρήσουμε με τους πολλούς ή θα προχωρήσουμε με την οικονομική ελίτ. Θα προχωρήσουμε τελικά για το άνοιγμα του δρόμου για την Ελλάδα της νέας εποχής, για την Ελλάδα μας, ή θα έχουμε την επάνωδο, θα δώσουμε το θέση σε ό,τι πιο αποκρουστικό, ό,τι πιο ρεβασιστικό πρόσωπο της συντηρητικής παράταξης. Να πάρουμε μέτρα για να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά, είπε ο κύριος Βορύδης. Αυτή λοιπόν είναι μια προσπάθεια στην οποία δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς, δεν μπορούμε να μένουμε θεατές. Κατά τη γνώμη μου, όλοι πρέπει να πάρουμε θέση, θέση στον καθημερινό αγώνα για να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της νέας εποχής, αλλά θέση και με την ψήφο μας στις 7 του Ιούλη, ψηφίζοντας Προοδευτική Συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γουμενίδη, κυρία Βρέτζου, κύριε Καλουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Κρήτη TV. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη στον δρόμο προς τις κρίσιμες, σύμφωνα με τους περισσότερους, εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Να είστε πάρα καλά. Πάρα πολύ κρίσιμες. Ευχαριστώ πολύ. Ειδικά. Εύχομαι στους συναδέλφους μου καλή προσωπική επιτυχία. Και εγώ, να είστε καλά. Και εγώ καλή προσωπική επιτυχία, Νίκο, κύριε Βρέζου. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μείνατε συντονισμένοι μέχρι και αυτή την ώρα στην Κρήτη TV. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Ψηφίζω Ελλάδα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.